Καλώς ήρθατε για το σακαρό καταπληκτικό με το σκουπρόχου πιπινό καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κόντα τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα σουξου μουξου μουχαμπέτη. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, καν του δόθε. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε ζουμουσάκια μου, ελάτε και σήμερα να περάσουμε όμορφα, όμορφα, να δούμε τι συμβαίνει στην αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να συζητήσουμε για το φιλικό της ΠΑΟΚΑΡΑΣ, να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κυπέλλο. Και γενικότερα να κάνουμε τη ραδιοψυχοθεραπεία μας στον αντιψυχοπλακωτισμό μας. Έχω το υπέροχο αυτό αγόρι, τον φοβερό αυτό τύπο που λέγεται Σωτήρης Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Καλώς ήρθες φίλε και αδερφέ, καλώς ήρθες κονσολιέρι μας, κάνε τα κουμάντα σου. Γιατί θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο πιστεύω. Θέλω εσείς που είστε στη δουλειά να περάσετε όμορφα μαζί μας ένα διωράκι, δηλαδή να περάσει ο χρόνος χωρίς να τον καταλάβετε, τον παλιό μπίμπιπτον χρόνο. Θέλω επίσης εσείς που είστε χωρίς δουλειά και είστε μελαγχολικοί αυτό το διάστημα να σας πάρουμε λίγο το μυαλό από τη στενοχώρια, να συζητήσουμε, να κάνουμε τα σούξου μούξου μας, να κάνουμε τα ωραία μας γενικότερα. Και να κληρώσουμε, και θα κληρώσουμε σήμερα, θα δούμε θα κληρώσουμε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, στο τέλος της εβδομάδας έχουμε αδειάσει από δώρα, δώσαμε τραπέζια, δώσαμε ηλεκτρικές συσκευές, δώσαμε τριήμερα, δώσαμε κρέατα, δώσαμε τα πάντα, τραπέζια ξανά, καρέκλες, τα πάντα όλα, σκρίνια, γυαλάρες, δώσαμε τα πάντα όλα, παγωτά αυτά, τι άλλο να πω. Ένα πράγμα μόνο δεν έχουμε δώσει φίλε, και δεν νομίζω ότι πρόκειται. Γιατί πάει το μυαλό πάντα στο πονηρό φίλε. Τι θα δώσει, θα δώσει. Λέει τι να δω. Θα δώσει, πώς τη βλέπεις. Α, δεν νομίζω. Έχει να δώσει επίσης. Δηλαδή το ρήμα, καταρχήν είμαστε μια γλώσσα που έχει δοτική. Ονομαστική, γενική, αιτιατική. Δοτική, έχουμε δοτική. Δηλαδή θα μου πεις, είναι ωραίο να δίνεις. Βεβαίως. Και να δίνεις και να περισδούνε και να βίνει. Λεσέ φέγ, λεσέ πασέ. Που έλεγε Άντρια Σμιθ, βιβλίο κόκκινο ιστορίας 1989. Τι καμένες φλάντζες. Τι καμένες φλάντζες. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό! 1-0! Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ανοίξαμε και την πλημπλικερή. Ανοίξαμε το μαραφετίδιον, τον παποτεύτερο, το προσωποβιβλίο. The Facebook. Αυτή ξενέρωτη παλιόφατσα που οικονόμησε εκατομμύρια από μία σκέψη. Να συγκρίνουν τα μουμπίμπιπ το ένα πανεπιστήμιο με το άλλο. Έτσι προέκυψε το Facebook, να ξέρετε. Αυτό κινεί τη γη, βρε. Αυτό κινεί. Οι άλλοι ξεκινήσανε να πούμε και κάνανε ολόκληρη εκστρατεία. Πλάκα κάνεις. Σοβαρά, μιλάς για την Ελένη, η οποία Ελένη λέει ήταν και ψιλοσιτεμένη. Αν ανατρέξετε στον Όμηρο μέσα, κάπου αναφέρει ότι έπαψε, λέει, δεν ήταν κόρη. Κόρη τότε χαρακτήριζαν μια γυναίκα η οποία ήταν μέχρι μια ηλικία. Ήταν ψιλομίλφ. Να ξέρετε, ήταν μια μίλφ τη εποχή. Βέβαια, μην περιμένετε να λέει κάποια στιγμή ο Οδυσσέας. Πάμε να φέρουμε πίσω τη μιλφάρα μας. Πάμε να γίνει μια μάχη για μια κούγκαρ. Κούγκαρ. Ποια σας έρχεται στο μυαλό όταν λέμε κούγκαρ. Δεν είναι αυτό το λιοντάρι με λαχρινή από τα φιλαράκια. Η Courtney Cox. Αργότερα, όχι όπως ήταν στα φιλαράκια. Μετά. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι περιορέξεως pumpkin pie. Δεν είναι. Ο καθένας δηλαδή επιλέγει τι και πώς. Είναι θέμα γούση του. Είναι θέμα γούση του. Μετά θα τους πω τους χορηγούς, έτσι θα το κάνουμε τώρα, αφού περιμένετε έτσι κι αλλιώς για να μπούμε. Κάποια στιγμή θα τους πω, δεν χάνονται. Δεν διαμαρτύρονται έτσι κι αλλιώς, φίλοι μας είναι αγαπημένοι και στηρίζουν. Τι προέκυψε λοιπόν μετά από το χθεσινό, εντάξει, κωμωδία, οι Ιάπωνες στο τέλος κάνανε τσίκι τσίκι πασούλες. Χθες ούτε οι Άγγλοι ήθελαν να κερδίσουν, ούτε οι Βέλγοι. Στην ουσία, κατά βάθος. Γιατί? Γιατί ο δρόμος είναι στρωμένος αλλιώς. Και δεν μιλάω τόσο για το επόμενο match που θα παίξουν. Γιατί το επόμενο match, οκ, okay, πάνω κάτω, το Βέλγιο θα πάει να παίξει με την Ιαπωνία, Klein. Δεν νομίζω να μην περάσει. Και η Αγγλία θα συναντήσει την Κολομβία. Οκ, okay, αν θέλει η Αγγλία να πάει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, λέμε τώρα, καμιά μαλαμπή που να περάσει η ώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κερδίσει ομάδες σαν την Κολομβία, που είναι καλή ομάδα η Κολομβία. Με εξαιρετικές παρουσίες στην κερκίδα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τις Κολομβιανές.
Τι τους ταίζουν, βλήτα με λεμόνι. Ε, τι, καζάντιποι, που μπορούν να μας πούν τη συνταγή. Έχουν κάτι εκεί τα χόρτα που τους ταίζουν, στην Κολομβία. Και δεν θέλω να πάει αλλού το μυαλό μου σε τίποτα λουκουμόσκονες. Δεν νομίζω ότι οφείλεται εκεί που είναι έτσι τα κορίτσια αυτά. Άμα μπλέξει με αυτά, γίνεσαι σαν φάντασμα. I see dead people. Αλλά θέλω να πω ότι χθες, να θέλω, εγώ θέλω να κερδίσω. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ το θέλω. Αχ, και εγώ πάρα πολύ θέλω να κερδίσω. Δεν φαίνεται, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή και οι δύο, θυμίζει το ανέκδοτο λίγο το ύφος. Που είναι ο άλλος με το αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό, τον έχει πιάσει τρελό κατούριμα. Τρελό, του φεύγουν, ρε παιδί μου. Τέλος. Κάνει δεξιά. Ξανακατεβαίνει, πάει σε ένα θάμνο. Αρχίζει εκεί που τη βγάζει να κατουρίσει. Τσουπ, έρχεται μια αγελάδα. Αρχίζει και τον γλύφει εκεί στα επόφυλλα. Φύγε από εδώ. Αχ, όχι, φύγε από εδώ, ρε κολάγια. Φύγε μακριά, φύγε από εδώ, φύγε. Άρχισε η Ελλάδα, συνεχίζει και το γλύφει εκεί στα επίπεδα από κάτω, από τον δίπλα, από όλο το, όλη την περιοχή αυτά. Φύγε, σου λέω! Φύγε! Συνεχίζει η Ελλάδα κανονικά εκεί, μια χαρά την έχει. Φύγε, σου λέω! Φύγε! Έχει αρχίσει ο άνθρωπος και λιγώνει, εν τω μεταξύ έχει. Η Ελλάδα κανονικά. Φύγε! Ματάρες μου! Φίλε, είναι μεγάλο ανέκδοτο. Τώρα προσπάθησα μόνο ηχητικός, γιατί αυτό έχει και παντομήμα. Δηλαδή το συνοδεύεις και με φάτσες που έχεις αρχίσει και λιγώνεις, έχεις αρχίσει και τέλος πάντων ρίχνεις τα κάστρα σου. Παραδομένος στις ορέξεις, της γλυκιάς Μίλκα που βρέθηκε εκεί. Πώς βρεθήκαμε εκεί? Α, έλεγα που λέγανε χθες όλοι, όχι, δεν μπορώ να κερδίσω! Μπήκανε, δηλαδή, μπαίνουν μέσα. Για την τιμή του Βελγίου, ρε μπίπιδες! Όχι ρε, we are the England and we are going to win, God save the queen, ρε παλιό μπίπιδες. You old homosexuals. Θα μπούμε να κερδίσουμε και τη Βασίλισσα για την τιμή, για τα λιοντάρια, ρε γατάκια. Εσείς του Βέλγιου, ποιοι αθρακορίχοι. Να πούμε τίποτες, άντρε πουθενάδες να πούμε που ακόμα έχετε βασίλισσα. Μπαίνουν μέσα λοιπόν και αρχίζει σιγά σιγά και ψηλό. Χάνεται αυτό τέλος πάντων η πρεμούρα. Και τελικά κέρδισε η ομάδα που ήθελε περισσότερο να κερδίσει μια θέση στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα όσον αφορά στην εκτίμηση. Έτσι λέω, δηλαδή το Βέλγιο δεν έχει καμιά ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μηδαμίνη. Τελευταία φορά που θυμάμαι έναν καλό παίκτη ήταν ο Ζακ Έλεμανς. Εντάξει. Δηλαδή έχει. Ο Έντσο Σίφο που ήταν μισός Ιταλός. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει μια καλή φουρνιά. Ο Μαρσέλο λέει τραυματίστηκε από στρώμα. Στρώσε το στρώμα σου για δύο. Τι στρώμα ήταν αυτό. Τελευταία φορά που είχαμε κουβέντα για στρώμα και ποδοσφαιριστή ήταν ο Λέσεκ Πις. Είχε πάει. Στα γραφεία και είχε πει ρε παιδιά, λέει ένα στρώμα, λέει δεν. Αυτό το στρώμα δεν. Ο Λέσεκ Πις, ο Πολωνός εργάτης. Ο Μαρσέλο λοιπόν, το αριστερό μπακ, το κορυφαίο αριστερό μπακ της γης, τραυματίστηκε από στρώμα. Μόνο σου να σου στρώμα. Είμαι καμιά Ελλάδα. Ματάες μου και τι ξέρω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Πού είχαμε μείνει? Α! Μπαίνουν λοιπόν με μια πρεμούρα, όχι θα κερδίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση και αρχίζει σιγά σιγά και κάμπτεται αυτό. Το Βέλγιο το οποίο έχει μια εξαιρετική φουρνιά, εξαιρετική φουρνιά, δηλαδή αυτός ο Αζάρ είναι θεωρώ εγώ μέσα στα 3-4 καλύτερα δεκάρια του κόσμου, όσοι έχουν απομείνει. Γιατί πλέον το δεκάρι είναι σαν λες είμαι λεπρός. Όλοι πρέπει να είναι αθλητές, όλοι πρέπει να κυνηγάνε την μπάλα, όλοι πρέπει να είναι πρώτα ρομπότ, μετά αθλητές και στο τέλος ποδοσφαιριστές. Ο Αζάρ είναι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που έχει απομείνει. Χωρίς να σημαίνει δεν μαρκάρει, έτσι. Και έτσι λοιπόν, με αυτή τη φουρνιά, με τον Κουρτουά που είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, με τον Αζάρ, με τον Λουκάκου φυσικά, και με αυτόν τον Μπατσουαγί, ο οποίος, ξέρω αν είδατε τι έπαθε. Το έδειξε μετά, γιατί κατά διάρκεια του παιχνιδιού δεν. Βάζει τον γκολ ο Σεντεμέντες, πώς τον αυτόν που έβαλε τον γκολ του Βελγίου. Λοιπόν, θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Οκ. Okay. Πολύ ωραίο γκολ. Εξαιρετικό γκολ.
από τον φίλο μας. Και όπως είναι εκεί πάνω στον πανηγυρισμό, τι πάει να κάνει? Αυτό που κάνουν 9 στις 10 φορές οι παίκτες που είναι πάνω στη γραμμή, κλωτσάνε με δύναμη την μπάλα για να βρει αυτή δίχτυα, για να τους φύγει έτσι, ρε παιδί μου, ο καημός, το πάθος, η τρέλα, για να βγάλουν από μέσα τους όλη την ενέργεια που έχουν συσσωρεύσει. Πάρα πολύ συνέχεια, δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Έχει μπει μπάλα ήδη με στα δίχτυα και όπως επιστρέφει, κρακ, πάει ο άλλος και τη ξαναδίνει μία. Ο τύπος τι έκανε? Πήγε και την κλώτσε στο δοκάρι και του έρχεται ξανά στο πρόσωπο. Εντάξει φίλε, πιο γραφικός δεν νομίζω, το έχει σπάσει το γραφικόμετρο. Το ξέρει και ο ίδιος γιατί έγινε χθες χαμός. Ξέρετε τώρα τα social media, τα media σαγανάκι. Αυτά περιμένουν για να κλεντοκοπήσουν. Και τον έχουν περιλάβει από χθες και τον έχουν κάνει χαρτοκοπτική μανίνα Σούπερ Κατερίνα. Όμπραξ Μάρκ, μπλεκ και αγόρι. Τον περνάνε από χθες. Πριονοκορδέλα. Πριονοκορδέλα. Τον Μποτσουαγί. Αυτός που ήταν ιδανικός στην Ντόρτμουντ. Καλός παίκτης. Καλός σκόρερ. Αλλά από χθες το βράδυ τον έχουν περιλάβει όλοι. Το κατάλαβε και ο ίδιος δηλαδή. Και μπήκε μετά και είπε να έχουν γίνει λίγο βαρετοί οι πανηγυρισμοί, λέει. Και είπα να το κάνω κι εγώ. Μετά αφού είδε ότι έχει, τον έχουν περιλάβει όντως, ξαναμπήκε και λέει να, ξέρετε λέει, πώς μπορείς να γελιοποιηθείς τελείως. Το κατάλαβα την ίδια στιγμή. Το κατάλαβα λέει την ίδια στιγμή με το βολέ στο δοκάρι. Τι έγραψε ο ίδιος, να σου το γράψω, να σου το διαβάσω λίγο και τα λοιπά. Λοιπόν, περίμενε, εδώ. Εδώ είναι... Ο Γιανουζάη είναι που έβαλε τον κόλ, αυτό το παλικάρι. Ο Γιανουζάη. Δεν ανοίγει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Okay. Α, γιατί να είμαι τόσο χαζός, ρε. Έγραψε. Γιατί να είμαι τόσο χαζός, ρε φίλε. I knew I would be fucked the minute I come to my mentions. Why am I so stupid, bro? Shit hurts. Το τελευταίο σημαίνει ότι οι μαλαμπίμπι πονάνε. Γιατί έγινε χθες viral. Κατά τ' άλλα, έχουμε λοιπόν τα ζευγαράκια που σταυρώσανε. Γαλλία-Αργεντινή. Ίσως το πιο δύσκολο, το πιο αμφίροπο. Ουρουγουάη-Πορτογαλία. Αυτά το Σάββατο. Σήμερα ρεπό. Αύριο 30, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Την ώρα που είναι εδώ οι εκπρόσωποι του Βένμπλουμ. Μην νομίζετε, εκεί είναι το μυαλό. Αφήστε που λέμε τώρα για τα Μουντιάλ, θα πούμε και για εκεί. Γαλλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Κυριακή, Ισπανία, Ρωσία, Κροατία, Δανία. Δευτέρα, Βραζιλία, Μεξικό, Βέλγιο, Ιαπωνία. Και Τρίτη, 3 Ιουλίου, Σουηδία, Ελβετία, Κολομβία, Αγγλία. Προσέξτε τώρα πώς πάνε μετά, γιατί με ρωτάτε. Ο νικητής του Γαλλία, Αργεντινή. Παίζει με τον νικητή του Ουρουγουάη Πορτογαλία. Γαλλία Αργεντινή, όποιος κερδίσει με τον νικητή του Ουρουγουάη Πορτογαλία. Ο νικητής του Βραζιλία Μεξικό πάει και βρίσκει αυτόν που βγαίνει από το Βέλγιο Ιαπωνία. Ο νικητής του Σουηδία Ελβετία πάει με έναν από Κολομβία Αγγλία. Και ο νικητής του Ισπανία Ρωσία πάει και βρίσκει έναν από Κροατία Δανία. Γι' αυτό λοιπόν χθες σουξουμούξου προσπαθούσαν όσο να είναι κάτι της να αποφύγουν οι Άγγλοι και οι Βέλγοι. Διότι όποιος έχανε χθες θα απέφευγε το δύσκολο όμιλο. Όποιος έχανε χθες θα απέφευγε τα δύσκολα. Και έτσι λοιπόν προχωρήσανε. Και δεν θα βρει η Αγγλία στο δρόμο της ούτε τη Βραζιλία ούτε την Αργεντινή. Αυτοί οι οποίοι βέβαια είναι οι ωραιότεροι του χωριού είναι οι Γερμανοί που δεν θα βρουν κανέναν μπροστά τους. Τι έχει γίνει, τους έχουν κάνει, τους περιλάβανε και τους σφυροκοπάνε στα μέσα.
της Γερμανίας. Και όχι μόνο, παντού. Παντού. Κι αν λοιπόν απέφυγαν οι Άγγλοι τους Αργεντινούς και τους Βραζιλιάνους, οι άλλοι απέφυγαν τους πάντες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σκέψη. Η Αγγλία απέφυγε Βραζιλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αργεντινή. Η Γερμανία, πιο τυχερή, απέφυγε Ισπανία, Κροατία και Βέλγιο. Τελεία, αίτητη από εδώ και πέρα. Το λέω επειδή υπάρχει ένα τέτοιο θέμα με το αίτητο. Δεν έκανε αλήθεια η Γερμανία, τέλος, αυτό ήταν παιδιά. Ό,τι ήταν έκανε, έκανε. Τελειώσαμε. Στον καημόνε μας, για να γυρίσουμε, θα τα ξαναπούμε και θα λέμε για Μουντιάλ και μετά που θα ανοίξουμε γραμμούλες, άμα θέλετε. Okay. Στον καημόνε μας, χθες ήρθαν στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν τον φίλο μας, τον Βέρμπλουμ, τον Πόντους. Αν με ρωτήσετε, όλο αυτό το διάστημα, πού είναι η θέση που έχω τη μεγαλύτερη πρεμούρα, τη μεγαλύτερη ανάγκη, τη μεγαλύτερη λαχτάρα και επιθυμία να καλυφθεί η ομάδα, τότε εννοείται ότι χωρίς παραμικρή καθυστέρηση θα σας πω η θέση εκεί στο κέντρο. Δεν είναι το πρόβλημά μας στην επίθεση, ειδικά από ο Γίγας Αλέκος είπε ότι παιδιά, 8 Ιουλίου εγώ θα είμαι με τη φόρμα στην προπόνηση. Και θα είμαι όχι παρατημένος, θα είμαι έτοιμος. Εννοείται ότι θα παίξει με τη Βασιλεία. Άρα μια τέλος πάντων ανησυχία που είχαμε. Μήπως κάτσει 15 μέρες. Μήπως προχωρήσει η Σερβία, έτσι. Ήταν και αυτό. Αν η Σερβία προκρινόταν, μιλούσαμε για άλλες ημερομηνίες. Θα πήγαινε το πράγμα όλο πίσω. Και αυτός θα ήταν πιο κουρασμένος. Άρα πιθανόν να ήθελε 2 εβδομάδες να καθίσει και όχι μία που προς τιμήν του το παλικάρι είπε εγώ παιδιά μια εβδομαδούλα και θα είμαι σένιος. Άσε που έρχεται καπμένος διότι ο άλλος το χρησιμοποίησε εκεί μόνο με την Κωσταρίκα στα χασομέρια. Δηλαδή οι άλλοι που έβαλε ήταν πόσο καλύτεροι ας πούμε. Και δεν εκτίμησε το γεγονός ότι αυτός με την κοτσίδα από τη Θεσσαλονίκη σε έστειλε στο Μουντιάλ. Ήσουν και αχάριστος Ντουγανάκι, Ντουγανίτς. Τους είδαμε τους άλλους. Αυτός ο Μίτροβιτς σαν μπαλεστής είναι. Τι Βέρκος είναι αυτός. Ακόμα και όταν είναι ακούρευτος, σου έχει τα πα και το πει: πω, πω, φίλε, τι φοβερό κουράμα. Πράφ! Μοιάζει ο Βέρκο. Πιο πολύ με πορτιέρι μοιάζει. Είναι σώμα αυτό, είναι παλιό σεντρεφόρ. Έτσι είναι τα σεντρεφόρ. Το βλέπει το δικό μας. Χτιστός τελείως αυτά. Μια κορμοστασιά. Είναι ευθυτενής, είναι βλοσιρός, είναι έχει κοιλιά καλά του κόσμου. Δεν πειράζει. Καλό μας έκανες. Διότι αν ένας ποδοσφαιριστής είναι εγωιστής, που ο συγκεκριμένος. Είναι εγωιστής, είναι μεγάλο προσόν, προσέξτε, όχι αλαζονία, όχι τα μυαλά αλλού, να είναι αλλοπαρμένος, να θεωρεί ότι από αυτό ξεκινάει η γη και σε αυτόν τελειώνει. Μιλάμε για αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι γυρίζει έχοντας στο μυαλό του πόσα δώσει απαντήσεις τώρα αυτός. Πληγώθηκε που δεν τον έβαλε πολλές φορές. Ειδικά στο τελευταίο μάτς, όποιον υπήρχε στον πάγκο τον έβαλε. Κάποια στιγμή λέει στον Βροζητή: σήκω να μπει. Εγώ λέει, φέρνω τις πετσέτες. Εσύ, ο δίπλα. Εγώ λέει: είμαι ο γιατρός. Ο δίπλα, εγώ είμαι ο ξοφυλαρούχας. Εσύ δίπλα, εγώ είμαι εξάρμος του ξοφυλαρούχα. Εσύ, εγώ φέρνω τα παγωτά. Εσύ, εγώ είμαι λέει, ο τελευταίος αναπληρωματικός. Μπαίνεις. Δηλαδή τον αγνόησε επιδεικτικά. Αυτό σε έστειλε, με το δικό του γκολ σε έστειλε στο Μουντιάλ. Έχει αποκλειστεί. Φάτον να πάρει ένα ταρτά 20 λεπτά. Να χαρεί ρε παιδί μου γι' αυτός. Αλλά δεν πειράζει. Έρχεται λοιπόν τρελαμένος. Και προς τιμήν του είπε μια εβδομαδούλα. Άρα για το μεταγραφικό συζητάω. Το γεγονός ότι 8 Ιουλίου θα είναι στην προπόνηση του δίνει όλο το χρόνο 24 του μηνός να είναι βασικός και να παστελώσει κιόλα στους Ελβετούς που τους ξέρει και πιθανόν τους έχει και άχτη. Ο Αλέξανδρος Πρίγιοβιτς. Εκεί λοιπόν δεν με καίει τόσο πολύ. Φυσικά θέλω να έρθει ακόμα ένας πολύ σημαντικός παίκτης να έχουμε μια εναλλακτική. Αλλά έχω και Λάμπρο, έχω και Μιστακίδη, καμία σκέψη. Το ένα λάθος έγινε για μένα που πήγε ο Κάτσης στο Βάζελο. Προσωπική άποψη. Εγώ δεν τον έδινα. Οκ. Okay. Άλλοι αποφασίσουν. Ο Μιστακίδης δεν πρέπει να πάει πουθενά. Γιατί να του φτιάξω δηλαδή το ρόστερ του αλουνού. Δεν κατάλαβα. Ειδικά που είναι εκεί ο Δόνης. Ο Μιστακίδης δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι όπως τον είδα και στο φιλικό, όπως διάβαζα τις δηλώσεις του χθες, τρελαμένο το παιδί μετά από το σοβαρό τραυματισμό του. Γιατί, αμήν εδώ.
Έχοντας λοιπόν εναλλακτική και τον Μιστακίδη, έχοντας και τον Λάμπρο που μπήκε τρελαμένος, η έγνοια μου δεν είναι η επίθεση, η πρώτη έγνοια. Ναι, θα χαιρόμουν αν ερχόταν αυτός ο Πούκι ή αν ερχόταν ένας επιθετικός, αλλά οκ, εντάξει. Η έγνοια μου είναι η μεγάλη μορφή που πρέπει να παίξει στα χαφ. Αυτός ο οποίος θα αλλάξει όλο το παιχνίδι της ομάδας εκεί. Το εξαροχτάρι, το οποίο θα έχει μια πάρα πολύ κομβική παρουσία, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας. Σαν παρουσία, σαν εμπειρία, σαν προσωπικότητα, σαν φυσικά και πιστεύω πάρα πολύ στο Χαρίζη. Το έχω πει πριν φύγει για το Βέλγιο, μου αρέσει πολύ σαν παίκτης, λίγο η καμπουρίτσα του, λίγο το περπάτημά του, λίγο το βερνικωμένο παπούτσι, λίγο ότι το γνωρίζει το τόπι και έχει δυνατότητες. Με παραπέμπει, ξέρετε σε ποιον, σε αυτόν ένα μηδέν. Έχει κάτι από Παύλο, ρε παιδί μου, από την πρώτη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτό. Μόνο εγώ το έχω δει αυτό. Κάτι τι, έχει κάτι. Πρέπει να συνεχίσει φυσικά να δουλέψει και να καταλάβει ότι όπως ο Πέλκας πέρασε από χίλια κύματα, για να είναι τώρα ο Πέλκας που δεν πατάει στο έδαφος γιατί τα πόδια του έχουν φτερά, δεν βλέπει κανένα μες στο γήπεδο και του περνάει πετώντας. Ότι έτσι πρέπει να κάνει και ο Χαρίσης και ο Μιστακίδης και ο Λάμπρου να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά, τα νέα παιδιά. Και ο Κίτσιο, αν θέλετε. Δηλαδή, έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ. Μακάρι, παρότι καθυστέρησε το πράγμα, να κλείσει η μεταγραφή αυτού του σπουδαίου παίκτη. Ο Πόντους Βέρμπλουμ είναι άλλο ράφι. Άλλο επίπεδο. Άλλο. Ποιο Πούκι τώρα και ποιο Κόντε και αυτά. Είναι από άλλο ράφι αυτή. Ο Πούκι και ο Κόντε και. Είναι άλλο ράφι αυτή. Και άλλο ράφι. Υψηλό ράφι άλλης ποιότητας ο Βέρμπλουμ, ο οποίος ποστάρει φωτογραφίες από ένα θέρετρο υπερπολιτελές που βρίσκεται με την οικογένειά του στην Τουρκία. Να μπάνια, να σπισίνες, να με το γιο μου, να με έτσι. Εντάξει, ο άνθρωπος πρώτη φορά στη ζωή του πιθανόν μετά από 25 χρόνια να κάνει διακοπές. Okay. Ας τελειώσει η μεταγραφή, ας λήξει αίσια αυτό το πράγμα και έστω να πούμε, ξέρεις κάτι, καθυστερήσαμε μεν, αλλά ναι, ρε φίλε. Πήραμε ένα παίκτη που για 2-3 χρόνια θα μας αλλάξει όλο το κέντρο. Τούτος δω. Δεν είναι αναχαιτιστής μόνο. Δεν είναι κόφτης. Δεν είναι ένα εξάρι αμυντικογενές. Είναι ένας άνθρωπος που από τα πόδια του θα περνάει το παιχνίδι. Ο συνδετικός κρίκος άμυνας και επίθεσης. Περισσότερο 8 τέτοιους που θέλει ο Ρασβάν και έχει ζητήσει. Γι' αυτό ίσως ο Κάτσε αποτέλεσε παρελθόν, γιατί ο Κάτσε ήταν περισσότερο αναχαιτιστής να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου παρά να δημιουργήσει, να πατήσει περιοχή. Πόσα χρόνια θυμάστε φάσεις να έχει πατήσει περιοχή ο Κάτσε? Δύσκολα. Τα τρεξίματά του, ναι, το παιδί, φιλότιμο κτλ. Okay. Αλλά περιοχή δεν πατούσε. Ο Βέρμπλουμ είναι άλλο πράγμα. Αυτά. Χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το Γιωτόμι κλιματιστικά. Ενημερωθείτε, γιατί εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε. Και σε κλιματιστικά και σε τηλεοράσεις και τα πάντα. 51 χρόνια εμπειρίας. Φυσικά δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια, γυρούκλα και χοιρινός και χοιρινός και κοτόπουλο και κοτόπουλο στη σχάρα και τα πάντα. Πού το θυμήθηκε το Μοσχαρίσιο, φίλε, το Λεμαίδα. Και βέβαια μη λησμονείτε ότι για γυαλί ηλίου οράσεως, για γυαλί εξαιρετικό και τελευταία μοντέλα και εξαιρετικές τιμές, Μανολόπουλος. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Τρεις γενιές οπτικά. Στην Παναγή Τσαλδάρη 22, στη Νεάπολη δίπλα στον Αγιώργη. Και βέβαια για το ρεύμα σας, μόνο Βολτέρα. Ενημερωθείτε. Ενημερωθείτε για τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Σας συμφέρει να πάτε εκεί. 475-308 με το 2310 μπροστά. Ενημερωθείτε για τη Βολτέρα. Επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2310-287-888. Φυσικά σήμερα έχουμε το φιλικό στις 7 με την Anderlecht. Σαφώς ανώτερη από την K23 της Genk, εννοείται. Και περιμένουμε να δούμε εκεί, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το Χατσερίδη που σήμερα θα κάνει ντεμπούτο. Πολύ σημαντικό. Αλλά όχι μόνο αυτό, να δούμε και τον τρελό που επέστρεψε, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, να δούμε τον τρελό Ενρίκε να κάνει σουξουμούξου. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε. Να κάνουμε
Μουχαμπέτη. Σήμερα λοιπόν με δύο ενδεκάδες πάλι, με την ίδια νοοτροπία, με το ίδιο σκεπτικό, θέλει να δει να τεστάρει πράγματα. Αυτό που είναι, όπως είπαμε, το διαφορετικό, δεν θα πάρει κανένα ρίσκο εννοείται με τον Αντελίνο, γιατί ακόμα αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Ο Λεβέκ, τα έχουμε πει χίλιες φορές, πρέπει να βρεθεί τρόπο να αδειάσει τη γωνία, δεν το συζητώ. Σήμερα λοιπόν, στο παιχνίδι στις 7, που το μεταδίδει το Nova Sports 1, αντιμετωπίζουμε την Anderlecht. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε έρχεται η καταστροφή όταν έρχεται μία ήττα, ούτε ξαφνικά γίνεμε υπερομάδα όταν θα έρθει μία νίκη. Τεστάρει πράγματα, θα βάλει δύο διαφορετικές ενδεκάδες, να δει τι και πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή θα μοντάρει, θα μπολιάσει τους καινούριους, θα μπει στο πνεύμα ο Ερίκε, θα μπει στο πνεύμα ο Χατσερίδης, ο Μιστακίδης που λογίζεται σε μια νέα μεταγραφή, ο Λάμπρου που είναι μια νέα μεταγραφή, και αρπάζουν τα παιδιά την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ο Κάμπος υπέγραψε, παρουσιάστηκε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω να κρατήσω δύο πράγματα από τον Κάμπος. Τρία μάλλον. Το ένα, ότι ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα και ήταν ένας υπέροχος τύπος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έπαιζε, δεν έπαιζε. Το δεύτερο, εκείνο το φοβερό γκολ με τον Άγιαξ, με το καλημέρα σας, έτσι μας συστήθηκε. Και βέβαια δεν ξεχνώ, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κούρσα μέσα στο γήπεδο, στο Βόλο, στον τελικό, που αυτός περνάει πάνω στη γραμμή, κάνει το τελευταίο σλάλουμ, κάνει ένα κλικ που εκεί λες έχει βγει με την μπάλα έξω, κάνει όμως την κίνηση, βγάζει την μπάλα στο άλλο το που λένε, στον Μπίσεσβαρ, shoot goal, πολύ σημαντικό για την κατάκτηση του κυπέλου. Όλοι βέβαια θυμόμαστε τον goal του Ερή και το νικητήριο, γιατί εκεί έγινε ο ντόρος και η φασαρία, αν δεν είχε φάει ο Γλύκος αυτόν τον goal από πουθενά, πιθανό να μιλούσαμε για ένα άλλο τελικό, με άλλο σκορ. Αλλά δεν ξεχνάμε αυτό που έκανε ο Κάμπος. Τον ευχαριστούμε. Καλή τύχη εκεί που πήγε και δεν έχουμε θέματα. Το αν θα τον καλύψει τον Κάμπος ο Ζαμπά, αν θα είναι ο Μιστακίδης, αυτό θα το δει ο προπονητής, αυτός ξέρει την ομοιογένεια και τα μάτια μας. Εγώ αυτό έχω να πω. Το οικογενειακό κλίμα. Καλημέρα σας, πάμε γραμμή πρώτη. Ναι! Πάρα πολύ ωραία. 2310-287-888. Πέσαμε όλοι μαζί. Πέσαμε. Καλημέρα, λες στα ποντιακά, λέει. Να σχετίζονται με τον Πόντους. Δεν ξέρω, Χρύσα μου. Δεν το γνωρίζω. Γεια σου, Γιάννη Κανάρη, με τα ωραία σου. Με τα υπέροχά σου. Την καλημέρα μας, τα παιδιά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε εσάς που έρχεστε τώρα, που έχετε πλέον τελειώσει την αντίστροφη μέτρηση και έρχεστε στην πατρίδα. Να το συνδυάσετε, να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, να περάσετε και από το ναό, να περάσετε την μπουτίκ που ο Πέτρος και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί σκίζονται να σας εξυπηρετήσουν με το χαμόγελο στα χείλη. Το λέω ξεκάθαρα. Την κάθε σας επιθυμία, την κάθε σας ιδιοτροπία, θέλω αυτό το μέγεθος, να θέλω για το μωρό, θέλω έτσι, θέλω αλλιώς, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, καρτερικά, τα παιδιά στην μπουτίκ είναι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Κανονικά, τα πάντα όλα. Ξανασηκώνουμε, 2310-287-888. Τι, σήμερα δεν είπαμε ότι δίνουμε κάτι, ε. Δίνουμε, δεν δίνουμε σήμερα. Τελειώσαμε από τα δώρα. Από τα δώρα τελειώσαμε. Πιστεύεις, λέει, ότι μπορεί να το πάρει η Βραζιλία? Λέει ο Μάριος. Μάριε, τι να σου πω. Αυτή είναι μια τόσο εξευρωπαϊσμένη Βραζιλία που δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή η Βραζιλία, η πάμε τζουμ τριαλαριλαλόλα, αλλά είμαστε κορυφαίοι, ζόγο μπονίτο, τρίπλες μπροστά, κορδελίτς και τα λοιπά. Ήτανε αρκετά αθώα και αρκετά αγνή για να φάει και 3 και 4 και 5 γκολ, έτσι. Τώρα αυτή εδώ πέρα είναι πιο προσεκτική. Πιο προσεκτική. Ναι, μπορεί να προχωρήσει, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις γραμμές γιατί πέσαμε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνο, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Τι έγινε, φιλαράκι? Σε φταί κάνει σήμερα, σε φταί, έλα. Ναι, λέω, δεν πιστεύω να κάνω σε φταί εγώ γιατί άρχισα να πάρω, αλλά όλα καλά. Έλα, είχαμε θέμα, πέσαμε όλοι μαζί. Ναι, για πες, ναι, λοιπόν, ναι, για πες. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Α, ναι, βέβαια! Εκεί πέρα το δικό μας, εκεί το Τριβανίσο, τον Παυλάρα. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Πέτρο, βέβαια, μεγάλη. Τον Πέτρο στην Μπουτίκ, τον Παύλο τον Νικηφορίδη, στην Τριβανίσιο μας. Πολλά παιδιά. Τον Πέτρο τον Χασάπη από τους Κλαβενίτη, τον φίλο μας. Τον Παύλο εννοείται τον Παύλο. Τον Παυλάρα του στην Τριβανίσιο, τον Φιλαράκι. Ναι, τον είπαμε πρώτο. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Δεν μου λες, ρε Κωστά, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Κάτι άκουσα χθες για αυτόν τον Βέρμπλουμ. Έκλεισε τίποτα, γιατί ακούω και σένα τώρα που λες. Είναι εχθές, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη οι ατζέντιδες του και είχε επαφές
με την ομάδα, ραντεβού στο Μακεδονία Παλάς και τα λοιπά. Τώρα, δεν ανακοινώθηκε κάτι, ναι, δεν ξέρουμε καλά κάτι το οποίο είναι πράγματα οριστικό, αλλά για να έρθουν εδώ οι μανατζαρέοι του και να έχει ραντεβού στο Μακεδονία Παλάς και ξέρουμε πόσο πολύ θέλουμε αυτόν τον παίχτη. Και αυτός μακάρι να ήξερε σε τι παράδεισο έρχεται. Εντάξει, είπαμε μπράβο, το πρωτάθλημα είναι αυτό που είναι. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα εδώ θα τον σημαδέψει και όταν θα τελειώσει το ποδόσφαιρο θα λέει πέρασε από τον ΠΑΟ και έχει εκπληκτικά πράγματα. Ένα πράγμα. Όταν έχεις τον Πάμπλο τον Γκαρσία που έπαιξε σε πολύ μεγάλες ομάδες και λέει εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής, ούτε Ρεάλ σε είπε είμαι, ούτε Μίλαν ξέρω εγώ. Τελείωσε. Αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται. Αλλά αυτοί οι ανθρώποι τώρα, επειδή έχουμε βγάλει εμείς κακό όνομα δυστυχώς, ναι, θέλουν να μας αποφύγουν. Ναι, αυτό είναι το κακό. Όποιος ήρθε όμως, δεν μετάνιωσε που ήρθε. Όποιος και ήρθε, όποιος ήρθε και προηγούμενες, έφαγε τέτοιο κόλλημα, έζησε όλα αυτά που έχει ζωή, αυτά που έζησε εδώ, τα κουβαλάει μαζί του. Δεν το είπε. Δες το Μουσλίμοβιτς, δες το Λίνο. Λοιπόν, ναι, ακόμα και ο Κοντρέρας που έφυγε. Ακόμα και ο Κοντρέρας, εδώ γυροφέρνει. Έχει κόλλημα, άσε τι λέει τώρα. Αυτό που έζησαν λοιπόν εδώ, αυτό που μπράβο έζησαν εδώ, δεν το είχαν φανταστεί όταν πάτε. Ναι, τους ακούγανε, ξέρω εγώ, ο κόσμος, ναι. Η λατρεία έτσι, αυτή, έτσι και όπως είναι και ο σύλλογος τώρα, χωρίς καθόλου οικονομικά προβλήματα, τώρα, είναι σημαντικό. Γιατί καλή αγάπη σου έλεγε ο άλλος, αλλά φίλα, άμα ήμουν απλήρωτος, τι να την κάνω, ζω από αυτό, κατάλαβες. Τώρα όταν έχεις λιμένο και το οικονομικό, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πάντως, να δούμε σήμερα είναι δυνατό το τεστ. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος από τα παιδιά, από τα νέα τα παιδιά, τη δεύτερη εντεκάδα που βάλαμε προχτές. Αλλά όπως λες, δεν χρειάζεται να συναχωρηθούμε για το σκορ, ούτε τίποτα. Να δούμε, βλέπω μια αγωνιστικότητα, θα δούμε τώρα. Εντάξει, περιμένουμε. Πάντως, αν πάρουμε αυτόν τον παίχτη Κώστα, τον Βέρμπλουμ, αλλάζουμε κατευθείαν ένα τέτοιο. Εγώ έτσι πιστεύω. Επίπεδο. Γιατί κυνηγούμε τέτοιους παίχτες και δεν μπορούμε να τους φέρουμε. Κάποιον θα φέρουμε, δεν μπορεί. Μην κοιτάς τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ φέρεται με τσαγιονάρες. Okay. Επειδή μια φορά δηλαδή μια τύπησα, ξέρω εγώ, από το Κολχικό, μπράβο, δεν περάσαμε καλά, πάνε να πει ότι όλες από το Κολχικό είναι, δεν είναι καλές. Λέω τώρα, ρε παιδί. Τώρα. Ποιο Κολχικό? Λέω τώρα, ρε παιδί μου, εγώ διάλεξα ένα μέρος. Τώρα, τώρα με μπέρδεψες τώρα. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Βέρπλουμ, ναι, μόλις άκουσα για τον Βέρμπλουμ, λέω το Φτώνα, λέω το Βαγγελάκη. Βαγγελάκη, τι ομάδα είμαστε? Αχ, λέει. Κάτσε τώρα, λέω, θα πούμε, λέω, τον τρελογιατρό το σύνθημα. Τρελάθηκε. Γεια σου, Κωνσταντίνε! Πότε θα βάλεις μυαλό, καμιά φορά, λέω. Λοιπόν, ζούμε σου καλό. Φιλιά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Από 2 Ιουλίου και πέρα, για τον κόσμο στα εκδοτήρια, ήδη με την ηλεκτρονική μορφή. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε, ναι, ποιον άλλον παίχτη μπορεί να φέρει αυτός ο παίχταρος που πάει να ανακλείσουμε στο κέντρο? Έχει ίδιο μάνατζερ? Όχι, Κωστή. Άσχετο. Απλά έχω κι εγώ ένα όνειρο. Και όσο έχω όνειρο, ζω και ελπίζω να τραβήξει και το μεγάλο Κοτσίδα. Το τον μεγάλο... άλλο, τον Σουηδό. Εννοείς για τον Ιμπραϊμόβιτς? Αυτό να. Ξαναδεί καλή φορά. Πειράζει που κοιμάμαι λίγο στραβά. Θέλω να μου πεις τι έφαγες πριν κοιμηθείς. Φίλε, εγώ έχω έναν Κοτσίδα που έτσι όπως είναι τώρα ο Ιμπραϊμόβιτς, τον προτιμώ το δικό μου Κοτσίδα, να ξέρεις. Καλά, ο άλλος περισσότερο έχει γίνει Κολτσίδας παρά Κοτσίδας. Λοιπόν. Και εγώ τον προτιμώ, αλλά πάλι όμως. Εντάξει, θέλω να το δω, ρε φίλε. Για διακοπές στη Χαλκιδική. Αυτός δεν καταδέχεται, φίλε, να πει ούτε το όνομα της χώρας. Και που πήγε στην Αμερική νιώθει ότι κάνει σκόντο, είναι τέτοιος χαρακτήρας. Άσο, τι μου λες τώρα? Τι μου λες? Καλά, πήρα να πω μια... με πετυχαίνει χθες, με πάω, παίρνω το μικρό από τον παιδικό μου, πετυχαίνει μπαμπάς φεύγοντας από το αυτοκίνητο. Κωστή, ζουμπουσού, αυτά και τα... Έχω έναν φίλο, λέει, στη Γερμανία, λέει, παίζει να πάρουμε, λέει, τον Οζίλ. Λέω, τον Οζίλ του Χαραλάμπου, τον Οζίλ του Σάβα. Να, λέει, επειδή τώρα, λέει, φάγανε κράξιμο στη Γερμανία, υπάρχει, λέει, κάπου το άκουσε. Λέω, δεν είμαι μόνος. Τι, δεν είσαι μόνος? Πάει σύννεφο. Γεια σου, Τσουκνίδα. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, βάλε μου και στις σκληρώσεις. Δεν έχω σήμερα τίποτα, δεν θα δώσω. Μόνο τον καλύτερο δεν μου έχεις. Αυτό. Τίποτα. Γι' αυτό σήμερα θέλω να με βάλεις, Κωστή. Μπράβο, σίγουρα θα κερδίσεις, αδερφέ. Με αυτό, ακριβώς. Γεια σου, λοιπόν. Μανόλο. Φιλιά, φιλιά. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας.
Ναι. Όχι ρε φίλε, έχουμε και beach bar μέσα. Γεια σας, εσάς μιλάμε. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, έτσι, με το σουξου μουξου. 2310-287-888. Να πω σε κάποιους που περιμένουν στη γωνία για να κολλήσουν ετικέτα. Αν είμαστε με το Μίχελ ή αν είμαστε εναντίον του Μίχελ ή αν... Περίμενε τώρα, ένα λεπτό έρχομαι. Όταν ο Μίχελ κάνει ωραία πράγματα, πενεύουμε τον Μίχελ. Εμείς δημοσιογραφική εκπομπή δεν είμαστε. Ούτε ρεπορταζιακοί. Ό,τι κατεβάζει η γκλάβα μας το λέμε. Λοιπόν, όταν ο Μίχελ έκανε ωραία πράγματα, όταν έφερε το Μάτος, όταν επέμεινε το καλοκαίρι για το Λουτσέσκου, το πιστώνεται ο Μίχελ αυτό. Ο Μίχελ εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια πήρε δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Έβαλε και αυτό στο λιθάρι του. Εκεί που ο Μίχελ κάνει λάθος ή καθυστερεί, ή εκεί που ο Μίχελ δεν ήθελε το Βιερίνια, βγήκαμε και τον κράξαμε. Βγήκαμε και είπαμε την άποψή μας. Μην περιμένετε να βάζουμε ταμπέλες. Εδώ σε μένα όχι. Να το ξέρετε. Ό,τι βλέπω λέω. Εγώ δεν είμαι ούτε φιλομιχικός, ούτε αντιμιχελικός, ούτε τίποτα. Έτσι, επειδή φτάσανε κάποια πραγματάκια στα αυτιά μου. Είμαι ξεκάθαρος. Ό,τι βλέπω το λέω. Ούτε έχω παρτίδα, ούτε καλημέρα δεν έχω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Χάλασε ο καιρός ρε φίλε. Ναι, βγήκε ήλιος. Τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα, ήλιος και τέτοια. Πού είναι ο Απρίλιος με τους καύσονες του. Είχα αγοράσει κάτι ομπρέλες να πούμε, κάτι διάβροχα ή συχτήρνα. Τώρα τι θα κάνω. Τι να κάνω. Χριστούγεννα που θα κάνεις φέτος τον Ιούνιο. Λέω να πάω στην Γερμανία. Φίλε, έχει ζεστό καιρό. Νομίζω ότι είναι καλά. Θα μας φέρει τον ήλιο νανά. Από τα πιο ωραία που μου στείλανε, λέει φιλός. Είμαστε, λέει, δύο, λέει, με τρίγωνα. Και θέλουμε άτομο, λέει, για το καραβάκι. Θα έρθεις να πούμε τα κάλατα. Και οι άλλοι ήταν εκεί, να ξέρεις, το Νουρ, ήταν 10, λέει, και θέλανε 11 για να φέρουν το καραβάκι. Αλλά δεν τελικά πήγε ασυνόδευτο. Να είναι αυτό το καράβι χωρίς κεφάλι, ρε παιδί μου. Τι κακό πράγμα, ρε φίλε. Μου θύμισε, ξέρεις τι μου θυμίζει. Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση, δεκαετία 80, έλεγε Windsurfing της Playmobil. Πάει μακριά και γυρίζει. Μόνο του ερχόταν και εκείνο. Μια μπαταριούλα πήγαινε μακριά και γύριζε το Windsurfing. Μόνο του δεν είχε καπετάνιο. Έτσι και αυτό εδώ πέρα. Είδες τι προχώ ήταν από τότε, φίλε. Ξέρανε τι θα γίνει. Κανονικά. Πιθανόν ο καπετάνιος να είναι αυτός που με το Σεφερλί παίζει ταινίες και τρώει τις φάπες, να πούμε, και στις επιθεωρήσεις. Ξέρω εγώ, λογικά, κανένας τέτοιος καπετάνιος. Κωστή, ο μάνατζερ του Βέρμπλουμ, να πούμε ότι ο κύριος λόγος που είναι εδώ στην Ελλάδα είναι γιατί ήρθε να κλείσει τη μεταγραφή στο του Αγρίνιο. Αμυντικού του ποδοσφαιριστή του Έριξον, που είναι του Πανετολικού. Στο Αγρίνιο πήγε πρώτα, από εκεί. Και με την ευκαιρία ο Πάουκ τον σβέρκωσε και τον έφερε εδώ. Καλώς έπραξε. Μήπως προχωρήσει δουλειά, γιατί για μένα πραγματικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο παίκτης που θα μας αλλάξει το επίπεδο. Δεν καίγομαι για τον επιθετικό. Ξέρεις τι με τρελαίνει, ρε Κωστή. Μία ομάδα που πληρώνει, έχει για μένα τον κορυφαίο επιθετικό στο ελληνικό πρωτάθλημα, που το πληρώνει 1,5 εκατομμύριο. Ακριβώς. Κρεμίσαμε το σύμπαν για τον κακό προγραμματισμό του ΠΑΟΚ, επειδή δεν δίνει 1 εκατομμύριο για τον αναπληρωματικό του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή είναι φοβερό πόσο εύκολα μπορούμε να τα διαλύσουμε όλα. Ο ίδιος άνθρωπος που έχει χτίσει ολόκληρη εκπομπή πάνω στον ΠΑΟΚ, που λέει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα γιατί έχει το καλύτερο υλικό, λέει ότι ο ΠΑΟΚ τα κάνει όλα στραβά. Πώς γίνεται να τα κάνει όλα στραβά και να έχει το καλύτερο υλικό, ρε παιδιά? Πείτε μου, εξηγήστε μου. Δηλαδή, δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, γιατί ξεφύγει, γιατί το πρέπει να το πούμε για να μετά, αν δεν το πάρει, να έχουμε να δημιουργήσουμε κράξουμε μια αναμπουμπούλα. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ για μένα το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε είναι ότι επειδή συμμετέχουν και τα παιδιά του Ιβάν Σαββίδη και θέλει να συμμετέχει και ο Ιβάν Σαββίδης και κάνει, εγώ δεν μπορώ να ρίξω άμεσα, Κωστή μου, ευθύνες στον Μίχελ. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί πλέον αναμειγνύεται και στα μεταγραφικά και ο Γιώργης και ο Νίκος και τα λοιπά. Όλος ο και από τη στιγμή που αυτού πληρώνουν, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτοί θα κάνουν και κουμάντο. Μα έτσι γίνεται, τι, δεν κατάλαβα. Και καλός ή κακός, αυτό είναι και το χόμπι τους τώρα πλέον. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η ομάδα να είναι έτοιμη. Να είναι έτοιμη. Όταν λέω έτοιμη, να μην διασαλευθεί, να μην διακυβευθεί η ομοιογένεια, το καλό κλίμα, οι αυτοματισμοί, όλο αυτό που υπάρχει από πέρσι είναι το μεγάλο όπλο. Όποιος προσπαθεί με τον α ή β τρόπο, περνώντας πέρα από μία κριτική, να δημιουργήσει σε αυτό το πράγμα, να το φάει, αυτό το πράγμα να το δυναμητήσει, για μένα είναι εχθρός, φίλε.
Ξεκάθαρα. Άλλο η κριτική, λέμε, αργήσαμε, ναι. Άλλο η κριτική και η αυστηρή κριτική, και άλλο το ψάχνω την αφορμή. Εγώ γέλασα τόσο πολύ με τον Όλσεν τις προάλλες που κάνει δύο καλές αποκρούσεις στο μάτς με τους Γερμανούς. Το τι έγινε στο διαδίκτυο, βγήκανε. Και να τον διώξαμε και τον φάγανε και αυτά. Και αμέσως μετά το τρώει όρθιος του Κρός τον γκολ. Και οι ίδιοι άνθρωποι, να τελικά. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Το λάθος είναι ότι μαλώνανε παοξίδες ρε σήκωση για έναν ποδοσφαιριστή που έφυγε από τον ΠΑΟΚ καλός ή κακός πριν από τρία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε ευκαιρία. Ακόμα δηλαδή... βγαίνει στα Γιάννενα, ακόμα βγαίνει, έφτασε στη λίμνη σε εκείνη την έξοδο. Δεν θυμάμαι σαν τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον στήριξε τον Όλσεν όσο έπρεπε. Γιατί όχι τόσο, όχι τόσο στο γήπεδο μέσα όσο εξωγηπαιδικά. Γιατί είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν όλη την ίδια δυνατότητα να αφομοιωθούν. Δηλαδή εδώ ακόμα και βλέπεις ο Χατσερίδης που έχει τέτοια εμπειρία. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μιλήσει, δεν ξέρει άλλη γλώσσα από τα ουκρανικά. Φίλε, έχει από δίπλα τον έναν από τους γυμναστές και τον Σάχοφ. Και τον Σάχοφ. Για να μπορεί... Δηλαδή, ας πούμε τώρα τον Σάχοφ, δεν μπορείς να τον αφήσεις να φύγει. Έτσι κι αλλιώς. Μην το γελάς, μην το γελάς, Κωστή. Είναι θέμα προσαρμογής. Εδώ οι άλλοι πήγανε και φέρανε ολόκληρους ξένους, ας πούμε, για να τους έχουν σε οικειότητα κτλ. Και κάτι τελευταίο, να δώσουμε πραγματικά, εγώ τον υπεραγαπάω τον Τζάλμα. Εγώ θέλω ποδοσφαιριστές σαν τον Τζάλμα, γιατί ήταν, μπορεί άλλος να μην του αρέσει, άλλος να μην πιστεύει ότι με βάση τα λεφτά που έδινε, έδινε αυτό που το 100%, αλλά έδινε πάντα ό,τι είχε στη γούλα του. 100%. Δεν ήταν αδιάφορος ποτέ 100%. Και πιστεύω ότι τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟ και μόνο που συνδέθηκε το όνομά του με δύο τίτλους. Φιλότιμος, μέχρι εκεί που δεν πάει, τακτικά υπάκουος. Έτρεξε, μόχθησε. Δεν έχουμε να πούμε το παραμικρό, γι' αυτό και το είπα. Και δεν ήταν ηρωνικό που είπα καλή τύχη. Όχι, όχι, κατάλαβα. Πραγματικά, δηλαδή, και νομίζω ότι ο Μάτος μπορεί να μας πει τα καλύτερα λόγια για τον Τζάλμα, γιατί αυτός ήταν ο οποίος του έδωσε όλο το χώρο για να μπορεί να αναδείξει το υπέροχο ταλέντο του. Αυτά, Κωστή μου. Φιλιά πολλά. Γεια σου, καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Έτσι. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το Σεραίο. Κωστή. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε από το Μουντιάλ? Για πες. Τα 400 χιλιάρικα. Όχι, δεν είναι νωρίς ότι γυρίζω, δεν είναι ότι γυρίζει νωρίς ο Προγιουβίτς. Γυρίζει Χαρμάνης, ρε φίλε. Σωστό. Σωστό. Χαρμάνης. Φίλε, Χαρμάνης είπες... στη μεγαλύτερη διοργάνωση και θέλεις την ακριβώς την επόμενη μεγαλύτερη τώρα που είναι... Μπράβο. Άρα την πρώτη που θα βρει ενώ έχει καιρό να πάει... Ναι, ρε φίλε. Μην με αναγκάσει να πω παραπάνω λέξεις. τα μάτια έξω. Έχει να μαζέψει πολύ πράγμα. Θα δει τα ραδίκια ανάποδα. Αφυδάτωση. Να σου πω κάτι. Δεν του συμπεριφέρθηκε. Ναι, αχαριστία. Αχαριστία. Εγώ λέω ότι κάνει κουμάτο άλλο ο Μίτροβιτς. Δεν ξέρω τι κάνει. Μόνο εμένα ο Μίτροβιτς και ο Πάτροβιτς. Λοιπόν, αλλά του οφείλεις, επειδή αυτός με το δικό του γκολ σε πήγε εκεί. Αν όχι βασικός, δώσ' το ένα 20 λεπτάκι. Δώσ' το ένα μισά. Ο άλλος, αν δεν είχε εγωισμό, θα έπαιζαν και δυο μαζί με τη Βραζιλία και θα είχαν καλύτερη δίκη. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλει, όπως βλέπεις, ο άλλος κάνει κουμάντο, ο δύο Βέρκους εκεί. Εντάξει, οκ. Okay. Ούτε μπορώ να πω εμένα ότι με τρέλανε ο Μήτρος, να πω αμάν, το center for το φοβερό. Εντάξει. Παλιά σκοπής σώμα. Εδώ ο δικός μας φίλε, αν του δίνε την ευκαιρία, ευτυχώς εγώ λέω τώρα. Ευτυχώς δεν την έδωσε. Έτσι, γιατί αν έμπαινε μέσα. Ο Πρίγιοβιτς, αν τον έβαζε βασικό ή τον έβαζε στο δεύτερο ημίχρονο στα μάτς και είχε βάλει ένα-δύο γκολ και έβλεπε ο πολλής κόσμος τι σεντερφόρ είναι, θα είχαμε προβλήματα μετά, αδερφέ. Θα τρέχαμε. Κωστή, σήμερα βγαίνουν βαθμολογίες για τα παιδιά που είναι σημαντικές. Περιμένω κι εγώ το γιο μου, φίλε, άμα περάσει σέρες που θέλει, είναι σαν να περάσει ο μήλος του Champions League στη Λάρας. Ναι. Γιατί κλειτώνουμε όλα τα έξοδα. Μακάρι, στο εύχομαι ολόψυχα. Απλά. Τι πριν τον έχω εντάξει, φίλε. Διαρκείας. Δευτέρα πρωί πάμε να παίρνουμε δύο διαρκείας. Δεν έχει περάσει. Μπράβο, και δεν έχουμε... μπράβο. Ωραίο κίνητρο. Να σου πω κάτι. Έλα. Ακόμα και αν δεν περάσει, εννοείται, να το κάνεις πράξη. Φίλε... Επιβραβεύεις την προσπάθειά του και τον αγώνα που έκανε. Όχι το αν θα κερδίσει ή όχι. Έτσι, αυτό που λέμε για τον ΠΑΟΚ. Εμένα με ενδιαφέρει να αγωνίζεται η ομάδα, να τρέχουν, να παθιάζονται και μπορεί να χάσουν. Δεν αγαπάμε τον ΠΑΟΚ επειδή κέρδισε, επειδή πήρε τον double ή επειδή πήρε τον πρωτάθλημα. Δεν πάω κάρα για τους, για τα πρωταθλήματα, για τα κύπελα. Τον αγαπάμε για αυτό που είναι, το ίδιο ισχύει για τα παιδιά μας. Εγώ δηλαδή, το παιδί μου αύριο, άμα δεν περάσει, θα του πω, δεν σε αγαπάω. Το βράδυ, ματάκι χορταράκι. Ματάκι χορταράκι, εμείς κι αν είμαστε χαρμάνιδες, φίλε. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα δεν έχει αγωνιστική στο Μουντιάλ. Βέβαια, σταματά τα πάντα. Την άλλη φορά, ξέρεις τι είπανε. Εσύ, βλέπαν όλοι το φιλικό με την Γκένκ.
Είχαμε, παρότι ήταν μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Το ένα ήταν 5, το άλλο ήταν 9, εμείς παίζαμε 7. Αλλά όλοι έχουν ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Έχει πιο πολύ κόσμο, βέβαια. Καλά τώρα, να σου πω κάτι. Για ρώταμε. Βραζιλία, Αργεντινή ή ΠΑΟΚ το χωριό, να πούμε, της Κολοπετινίτσας. Το χωριό της Κολοπετινίτσας, για πλάκα, κάνεις τώρα. Σε παρακαλώ, ο καημός μας είναι εκεί. Ναι. Και λόγω της γιορτής έχουμε για την απελευθέρωση με το Αποστόλου και Παύλο και Πέτρο. Πέτρο και Παύλο, ναι. Πέτρο και Παύλο, ναι. Από ένα ανέκδοτο για τον Άγιο Πέτρο. Είναι τρεις κουρασίδες, παιδί μου, ναι, που ήταν σε ένα έδρυμα που πρέπει να φυλάξουν τον παρθενικό τους με ένα με κάθε θυσία. Αλλά σε ένα τροχαίο, ρε παιδί μου, σκοτώθηκαν και οι τρεις μαζί. Ναι. Επήγανε στον παράδεισο, δεν περνάνε μέσα. Έχει το Άγιος Πέτρος και λέει, κουρίτσι, γιατί έγινε, λέει, γιατί δεν περνάτε μέσα. Να, αρχίζετε τα κλάματα, λέει, τι κλάματα. Να, λέει, εκεί στο ίδρυμα, λέει, είχε έρθει, λέει, ένας υδραυλικός, είχαν χαλάσει τα υδραυλικά. Και μας τα έφτιαξε. Πάλι σου να τα φτιάξει. Ναι. Και μετά ο άνθρωπος λερώθηκε, έκανε, λέει, του βάλαμε να κάνει ένα μπάνιο. Εκεί. Ένα πετάκτη πρώτη, λέει, εγώ, λέει, είχα περιέργεια, λέει, πρώτη φορά, λέει, πήγα τον ακούμπησα λίγο, λέει, το Λούτσο Γκονζάλες. Ναι. Λέει, με ποιο χέρι, λέει, τον ακούμπησες, λέει, με το αριστερό, πήγαινε εκεί στη γούρνα, λέει, και βάλε το χέρι τρεις φορές πλην το, λέει, αμαρτίες χωρεμένη και πέρασε τον παράδεισο. Ναι. Ρωτάει τη δεύτερη, εσύ τι έκανες, πετάει τρίτη και λέει, συγγνώμη, να κάνω εγώ πρώτα τρεις γαργάρες και δεν θα πλην τον κόλο της, λέει. Γεια σου, σερέ! Να λέμε, γεια. Να κάνω τρεις γαργάρες, λέει, αλλά θα πλύνει τον κόλο της. Άρα τι γίνεται. Λοιπόν, διαλυματούμε και επιστρεφουά. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στο Γιοτόμι, εκπληκτικά κλιματιστικά και όχι μόνο τηλεοράσεις. Ό,τι θέλετε εκεί θα το βρείτε, Αδέρα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μανολόπουλος, γυαλί, εξαιρετικό. Ηλίου, Οράσιος, τρομερή ποικιλία, φοβερές τιμές. Εκεί στη Νεάπολη, Παναγίτης Αλτάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη. Φυσικά 837-166, αυτός είναι ο αριθμός για να παραγγείλετε από το Όλα στα Όρθια, το κορυφαίο γυράδικο στην πόλη, στη Λεωφόρου Στρατού 18, όλα τα υπέροχα πράγματα που ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά. Και εννοείται για το ρεύμα σας, Βολτέρα, ενημερωθείτε, σας συμφέρει, φύγετε από εκεί που είστε, θα με θυμηθείτε όταν θα πάτε στη Βολτέρα, γιατί εκεί θα σας περιποιηθούν με εξαιρετικές παροχές στο 475-308, ενημερωθείτε από τη Βολτέρα. Επιστρέφουμε! Πάμε! Με φέιμενο. Όχι σκορδά. Ρουμπίνι. Πολύ τιμή λύθη. Πες τα ρουμπίνι, λέει. Όταν πρωτοπαίξαμε αυτό το κομμάτι στον Extra Sport από Μαρίνα Χάρου, δεν το γνώριζε κανένας. Νιώθουμε μια μικρή περηφάνεια. Μετά το πήρε η, πώς τη λένε, την ωραία την Ξανθιά που το έκανε πρώτο επιτυχία. Όχι Βάσια Λόι, μπερδεύω, πώς τη λένε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, και μετά και ο Μάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Περιμένετε ήδη 2310 287-888. Το φιλικό σήμερα είναι στις 7 με την Anderlecht. Στις 7 και θα δούμε και Χατσερίδη, θα δούμε και τον Τρελό Ερίκε, αυτό το παλαβό παιδί, το γουστάρουμε, την εκρηκτικότητά του, το τεπεραμέντο του, το θέλουμε, το θέλουμε. Πάμε, καλημέρα σας, ναι, γεια σας, γεια σας. Πάμε καλά. Στον, έλα, καλό στο παιδί. Τι κάνουμε. Καλά, γόρι μου. Καλημέρα στους ζουμουσάδες, τη ζουμουσίκη, τα ζουμουσάκια. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014. Έτσι, έτσι Θουβού, έτσι. Με τη μακρόχρονη ιστορία. Ο Μελισσανίδης, λοιπόν, γιατί θες είπε ότι πάμε και του χρόνου να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Μελισσανίδης τι είναι, εξής. Ναι, ο παδός ΣΑΚ είναι λογικά. Α, αλλά γιατί είπε ότι και του χρόνου να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί τι να αφήνεις, η τύχη, αφού ήδη προετοιμάζει το έδαφος. Όχι, και του χρόνου, δηλαδή, όταν κάνουν, λες θα ξαναβγω ραντεβού με την Ειρήνα ΣΑΕΚ, σημαίνει ότι βγήκες μία φορά. Ναι. Εκτός και αν είναι ΠΑΟΚ. Οπότε λέει θα πάρουμε και του χρόνου το πρωτάθλημα. Όχι, είναι ΠΑΟΚ, απλά δεν το ξέρουν. Όλοι. Βάλε με στην κλήρωση. Σε έβαλα ήδη. Καλά, σήμερα τρελό πράγμα κληρώνω, έτσι να ξέρεις. Ναι. Βάλε σε μένα στην κλήρωση να με κληρώσεις. Εννοείται, ρε, θα όχι κάνουμε τέτοιο. Να με πάρει. Θα κάνουμε. Πρόσεξε τι λες. Φαντάζεσαι, Μύκονος FM εδώ. Κληρώνουμε ένα λεβέντι. Παρέα. Να πάμε στη Λαδόκολα. Να σου πω κάτι. Θεά την έκανε στην εκπομπή. Τώρα κοίτα, τώρα που μιλάμε τώρα, δηλαδή πρέπει να πω ότι εντάξει, ναι.
Για πες του Βου. Τι να πω, αυτά ήθελα να πω. Σήμερα να δούμε την ομάδα πως θα πάει. Να θέσουν σιγά σιγά, γιατί νομίζω ότι ο Λουτσέσκο θα σου βάλει σιγά σιγά, ακόμα και αυτούς που γύρισαν, τρελό το αγόρι το ένα ή το άλλο το τρελό το αγόρι που θα έρθει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Άρτα. Ναι. Χατζερίδης και τα λοιπά. Σιγά σιγά δεν μπορούν να μπουν όλοι ξαφνικά μέσα για να παίζουν. Όχι βέβαια. Δεν πρέπει η ισορροπία που λέει συνέχεια ο Ρουμάνος. The balance. It's very important the balance. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και αυτό το είδαμε πέρ... τώρα δεν ξέρω, Βέρμπλουμ... Θα δούμε, μακάρι να έρθει, αλλά... Μακάρι, θεωρώ, ευτυχώς, ότι... ο Μίχελ Σαββίδης και τα λοιπά που έχουν αναλάβει εκεί πέρα όλη την οργάνωση. Καθυστερήσαμε, αδερφέ, αυτό 100%. Το λέμε συνέχεια. Δεν νομίζω, γιατί για να λέμε τους τραγούς το δίκαιο τώρα, επειδή παίζονται πολλά παιχνίδια στους μανατζάριους, δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το κλείσουν και δεν το έκαναν. Κοίταξε, κανένας δεν λέει ότι υπάρχει δόλος, φίλε, ή ότι... Ο σκοπός είναι όμως... Δηλαδή, ας πούμε τώρα ο Βέρμπλουμ, παράδειγμα, του λένε, ξέρω εγώ, τι έλα. Λέει, παιδιά, πόσα δίνετε, ξέρω εγώ, δίνω ένα 800. Α, εγώ θέλω, ξέρω εγώ, δύο. Συζητάνε εδώ πέρα, να το δώσουν. Του τα δώσανε. Του τα δώσανε. Τα δίνουνε. Ναι. Πάει σε μια άλλη ομάδα που θέλει να πάει, δεν ξέρω εγώ. Ξέρεις, εκεί μας δίνουν δύο. Εσύ πως τόσα δίνω, πόσα θες, τα λαδάδικα πουλάνε αυτά που θες. Οι managers κάνουν παιχνίδια για να πάρουν, σωστό, καλά κάνουν και αυτοί. Σωστό. Εμάς, φίλε, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε η manager ούτε η πατέρατζερ. Μας ενδιαφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ. Αν με ρωτήσεις, ποιον manager, αυτόν ένα μηδέν, έχει ο κάθε παίκτης, σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Δηλαδή, στο 90% δεν ξέρω ποιοι είναι οι μάνατζερ τους και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να τους ξέρω. Προχθές πίνουμε καφέ στην Τούμπα, κοντά στο πατρικό μου και μου λέει, φιλαράκι που είναι δίπλα, μου λέει, αυτός είναι ο τάδε μεγάλο ατζέντης. Ούτε καν, φίλε, ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε καν, ούτε τους ξέρω. Πού τον ήξερα, μα τους ασχολείται. Αυτός ζει στη Γερμανία και ασχολείται, φίλε, με εξαγωγές. Άσχετος τελείως. Τον ήξερε όμως. Τον ήξερε γιατί κάνει δουλειές με Γερμανία. Θέλω να πω ότι αν ήταν θα τους κλείνανε. Δηλαδή, άρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που ακόμα δεν επιτρέπουν. Προφανώς. Δεν λέμε ότι κοιμήθηκαν. Ούτε το κάνουν επίτηδες, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Απλά ναι, πέρασε ο καιρός, πρέπει τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζεις, να τα έχεις υπολογίσει. Ο Βέρμπλουμ, ξέρεις τι είναι. Είναι πως το μαγαζί και έχει μια θεό μπιπ. Ναι. Και πας και καρφώνεσαι πάνω, ας πούμε, και κολλάς και παίζεις και σε παίζει. Ναι, ναι. Και ξέρω εγώ. Και ξαναπάς εκεί. Είναι κανένα 2-3-4 από γύρω και προχωράς και λες, άμα τη φάω αυτήν. Ναι. Θα είμαι σούπερ. Τίποτα. Και παίζεις. Και δεν μπορεί να φύγεις, κατάλαβες. Κολλάς κιόλας, έχεις κολλήσει κιόλας. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ναι. Χαίρομαι που κάναμε βαθιά ποδοσφαιρική ανάλυση. Βέβαια. Γεια σου, Θουβού. Φιλιά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ζου μου σου λέμε και τα πάντα και με όλα τα σκάρτα. Μη στεναχωριέστε για τίποτα. Όλα θα γίνουν. Δεν θέλω να αγώνεστε, δεν θέλω να στεναχωριέστε. Αυτό. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το διδημοπατέρα. Γεια σου παλικάρι μου. Διδημοπατέρο ζου μου σου τατουάζεις. Έτσι. Για να σε βοηθήσω σε αυτό που ρώταγες πριν, Βίλι Ραζί λέγεται. Α, ναι ρε φίλε, Βίλι Ραζί. Έτσι. Ωραίο, ωραίο έχω πρόσωπο. Ποιότητα. Ωραίο πρόσωπο, φίλε. Τέλεια. Ωραίο πρόσωπο. Είναι αυτό που λες μπιπ. Ναι. Ωραίο, ωραίο ξανθό. Αυτή πρώτο είπε μετά από τη Μαρίνα, δηλαδή αυτή το επανέφερε, ας πούμε, στην επικαιρότητα της Μαργαρίτες. Ναι. Εμείς το έχουμε από την Μαρίνα πρώτη εκτέλεση, το είχαμε βάλει και με ρωτούσαν τι είναι αυτό με τις Μαργαρίτες. Θυμάστε, εσείς είσαι παλιός ακροατής. Βέβαια. Κάναμε, αυτά είναι την βορυχία, έτσι, κάβεις μέσα σε... στα κόμματα και τα βρίσκεις. Αλλά λέω, επειδή δεν το θυμίζει και λέω, θα πάω... Ναι, ρε, κολλάω, τι να κάνω, φίλε. Να του πω το όνομα, ρε, παιδί μου. Κοίταξε. Αδερφέ μου, οδεύουμε τώρα προς το τελείωμα, δηλαδή έχουμε ακόμα ένα μήνα εκπομπές και όπως καταλαβαίνεις και επειδή η χρονιά ειδικά από την 25η Φεβρουαρίου μέχρι το 12η Μαΐου ήτανε, δεν ήταν λίγες μέρες, ήταν σαν να ήταν ένας χρόνος από μόνος του. Έχουμε κάψει φλάνζες τώρα, να λέμε. Σήμερα 7 η ώρα παίζουμε Κωστάκη. 7 η ώρα. Nova Sports. Το δείχνει Nova. Το δείχνει Nova, περιγραφή φυσικά από Λίμπερο, κανονικά. Ωραία. Θα βγάλουμε τώρα σε λίγο για τον Σταύρο να μας πει τα νέα από, από το Horst. Όμορφα. Δύο Horst με λάχανο, δύο με βάλε μου και κέτσαπ και κάρι. Την καλημέρα μου και ζούμε. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, δίδυμο πατέρα. Λέω συνέχεια.
για το διδυμοπατέρα. Η πρώτη βόλτα που έκανε τα παιδάκια του Σωτήρη όταν σαραντάρισαν, τα έφερε φίλε στο στούντιο. Δηλαδή υπάρχει κάτι πιο συγκινητικό? Δεν υπάρχει φίλε. Τα έφερε να πάρουμε θετική άβρα. Όπως ο φίλος που ήρθε για να πάει να χειρίσει το παιδί του, μου λέει: ήρθα μόνο και μόνο λέει να σε δω να πάρω θετική διάθεση. Δεν υπάρχει κάτι πιο συγκινητικό να σε γεμίσει με ευθύνη. Αυτό είναι, κατάλαβες. Ναι, Κωστή το ονοματεπώνυμο, Πολ Κουτσολιάκος, κάτσε λίγο, περίμενε. Δεν είναι παρεκτρεπόμενο, ρε φίλε. Αν αλλάξει μεταξύ του τα δύο πρώτα γράμματα, επίσης. Ναι, σωστά, σωστά. Αυτός είναι του Κουτσολιάκου ο παίκτης, νομίζω. Ο Βέρμπλουμ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε σας μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το Παναγιώτη. Κάνουμε φίλε, κάνουμε εντύπωση, κάνουμε ζουμουσάδα. Οι γιατροί λένε ότι δεν είμαστε. Θέλω να διακρίνεστε πάντοτε για να είστε σε επίκαιροι. Σε παρακαλώ, εννοείται φίλε. Και Μουντιάλ λοιπόν, παίζουμε και... Όποιος, ναι. Λοιπόν, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα στιγμή, μαζί μου, μαζί μου, περίμενε. Όποιος σκέτο ή όποιος μπιμπιπ. Όχι, όχι, όποιος σκέτο. Δεν θέλω να χαρακτηρίζω κανένα. Ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα που λέω εγώ στην εκπομπή τη δική σου, ναι, για τον κύριο Μίχελτς, Μίχελτς, ναι, έτσι θα τον λέω, ναι, 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 ας έρθει να με βρει και να το εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί είχες και εσύ κανένα πέσιμο, τίποτα, έγινε κάτι? Όχι, λέω, ναι, γιατί είπες, έκανες ένα σχόλιο ότι είμαστε υπέρ του Μίχελτς ή είμαστε κατά του Μίχελτς. Προηγουμένως. Είπα ότι όσοι περιμένουν, για μένα ήταν το σχόλιο, γιατί ναι, κάπου μπήκανε και γράψανε γιατί, κάτι και με ενημέρωσαν. Λοιπόν, έχομαι όσοι περιμένουν για να δουν αν είμαι στη μία όχθη ή στην άλλη, ναι, εγώ δεν είμαι ούτε στη μία, ναι, όχθη ούτε στην άλλη. Θα απογοητευτούν και οι μεν και οι δε. Δεν κατάλαβαν εμείς με ποιον είμαστε. Με αυτόν ένα μηδέν. Εμείς είμαστε λοιπόν, οι άλλοι. Εμείς ακριβώς είμαστε με τον ΠΑΟΚ, κύριε. Αυτό ρε φίλε, τι με ενδιαφέρει. Καταλάβατε. Εκεί που έπρεπε ο κύριος Μίχελ άκουσε τον έπαινο. Εκεί που έπρεπε άκουσε τον έπαινο. Εκεί που έπρεπε, άκουσε την κριτική. Εννοείται. Ούτε φίλος μας είναι, κοστί, ούτε εχθρός μας. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να... Αυτά να μακριά από μας. Αυτά ναι, αλλά το ξέρουν. Πες μου γιατί με φόρτωσε στην πλάτη το Λεβέκ, να σε εξηγήσω και πάλι φίλε. Εκεί φίλε αυτό, το λέμε συνέχεια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τελείωσε. Δεν έχω δίκιο σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατό να με... Μα τι θα κάνω, τα στραβά μάτια. Να μα δεν μπορώ να κάνω τα στραβά. Την ομάδα μου έτσι αυτό το. Μα δεν γίνεται να μην το πούμε, φίλε. Είναι λάθος μεγάλο. Και ξύθηκες και δεν μπαίνεις να παίξεις. 100%. Όμως, δηλαδή, όπως λέμε για το Λεβέκ, πρέπει να πούμε π.χ. και για το Μάτος. Ή π.χ. Ναι, για το Βαρέλα. Ναι, ή π.χ. για το ότι επέμεινε στο Λουτσέσκου. Αν στη μία από τις δύο περιπτώσεις κάνουμε τα στραβά μάτια, τότε δεν είμαστε καθαροί, φίλε. Δηλαδή, αν εκεί που κάνει δεν... το καλό, εγώ το καταπιώ, πάει να πει ότι έχω εμπάθεια πρώτα, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Να σου πω εγώ να πούμε. Έτσι. Το μεγάλο του αυτό ήταν που επέμενε για τον Λουτσέσκου. Του το πιστώσαμε, του το πιστώσαμε 100 φορές κόντρα σε όλους και του το είπαμε. Μπράβο. Ευχές. Άρα, δεν εκεί λοιπόν, κάτι, αν κάνουμε εκεί μοκοκό και δεν πούμε τίποτα, πάει να πει ότι δεν είμαστε εντάξει και καθαροί. Όπως επίσης, αν κάνουμε οπότε... τα στραβά μάτια στην περίπτωση του Λεβέκ και πούμε εντάξει δεν έγινε τίποτα, επίσης και εκεί δεν θα είμαστε έντιμοι και σωστοί να κουκουλώσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά χαλάει όλη την ωραία ατμόσφαιρα, φίλε. Ένας τύπος που είναι πραγματικά γιαυτίσιμο, λοιπόν, ο Λεβέκ. Τίποτα ρε φίλε, δεν μπορώ να μου γυρίσω τα μάτια. Πάλι το λέω, ναι, μ' ακούς, ναι, δεν είναι δικό μου, ναι, γι' αυτό λοιπόν. Αν δεν έχεις να πεις τίποτα, βγάλε το σκασμό, λέει ο κύριος αυτός που το είπε. Πολύ σωστά. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Άς. Αλλά λέω ότι είναι η καλύτερη ατάκα για αυτούς που περιμένουν. Περιμένουν, κατανοώ. Τη να την κάνουν κατανοώ, και να την τυλίξουν στο λαιμό, κατανοώ, του ΠΑΟΚ. Εγώ κοίταξε. Δεν μπορείτε πλέον, πρόσεξε, να κάνετε τίποτα στον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Θα σου πω ένα πράγμα. Ούτε σε εμάς μπορείτε να κάνετε κάτι. Εγώ για νούμερα μιλάω πανσπάνια. Εσύ ακούς κάθε μέρα 20 χρόνια. Πολύ σπάνια μιλάω για τα νούμερα της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πω. Προφανώς κάποια νούμερα ενοχλούν τόσο πολύ που είναι τόσο ψηλά που πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε. Οπότε το κατανοώ. Υπάρχει μια πρεμούρα, υπάρχει μια ανησυχία. Δεν πειράζει. Okay, όλα να καλά. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Το νούμερα πώς γράφεται? Με δύο π. Φιλιά. Γεια. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή
εξαιρετικά πράγματα και υπέροχα. Είμαστε καλοί, είμαστε χιουμορίστες, είμαστε ζουμουσού. Δεν πειράζουμε κανέναν πρώτη. Αν μας πειράξει κάποιος, έχουμε τρόπο, υπάρχει άλλο πρόσωπο. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όποιος πάει να πειράξει, μια χαρά, έχουμε και άλλο ύφος άμα γουστάρετε. Και εκπλήσει το άλλο ύφος, γιατί δεν το πολύ βγάζουμε. Μια χαρά, λέω, μια χαρά. Δεύτερη ώρα λοιπόν, Άρτος Αγροπλαστεία Νικολαίδης, υπέροχα, παγωτά, εκπληκτικά στην Καρολή και Δημητρίου. Στα δύο καταστήματα, και στο 237 και στο 163 και στο Λαγκαδά εναντίον ΟΑΕΔ. Φυσικά visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπείτε να ενημερωθείτε για γκατζετάκια, για διάβροχα Bluetooth, τα πάντα, για το σκάφος, για το αυτοκίνητο, υπέροχα πράγματα. Φυσικά Genethrix Plus 2312 200-500, προϊόν καταπληκτικό από την Καλόε για την τριχόπτωση. Θα δείτε από τον πρώτο μήνα κιόλας, θα δείτε αποτελέσματα για να μην χάνετε τα μαλάκια σας. Καταπληκτικό προϊόν 2312 200-500 Genethrix Plus, φυτικό και φυσικό, όχι χημικά πράγματα. Από τη φύση βγαλμένα. Η Καλόε φροντίζει και για την τριχόπτωση. Ενημερωθείτε και τακτοποιήστε. Και βέβαια για Τέντα, Τέντα Home 35 χρόνια. Κανένας άλλος στην πόλη δεν γνωρίζει τόσο καλά την Τέντα όσο ο Γιώργος και ο γιος, ο Γιάννης Κατουρτζίδης. 4-30-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, κορυφαία τεντόπανα, σόφοι μηχανισμοί. Ενημερωθείτε, τηλεφωνήστε σε όποιον χορηγό παίρνετε να πείτε. Άκουσα τον Κωστή, άκουσα την εκπομπή, είπε θα κάνεις και καλές τιμές. Μην διστάζετε να το πείτε, θα σας περιποιηθούν με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Πάμε, πάμε! Καταπληκτικός διαγωνισμός σήμερα. Καταπληκτικός. Μοναδικό δώρο, δεν υπάρχει το σημερινό δώρο. Τι λέει, κυριολεκτικά όμως, δεν υπάρχει. Με πολύ μεγάλη λύπη, κόσμος αποχαιρέτησε ομάδες όπως την Πολωνία. Οι Πολωνές που πραγματικά συγκλώνησαν, κέρδισαν πολλά χειροκροτήματα. Παραμένει βέβαια η Κολομβία. Βέβαια, Κολομβία, καταπληκτική εθνική ομάδα. Παραμένει η Ουρουγουάη, επίσης Λατίνες Ουρουγουάης, έτσι. Τώρα το ερώτημα είναι πώς βρέθηκαν εκεί 30.000 λέει Βραζιλιάνοι μέσα στη φτώχεια τους. Μα αυτοί μαζεύαν 4 χρόνια λεφτά, παιδιά. Τσίκι τσίκι κάθε μέρα. Κέρμα κέρμα για να πάνε, και αυτό είναι η ζωή τους. Πώς βρέθηκαν. Οι Αργεντίνοι λέει τέτοια φτώχεια, λέει 20.000 Αργεντίνοι. Μα μάζευαν 4 χρόνια λεφτά. Κάνα το σκατό του Παξιμάδη. Έτσι. Ή τέλος πάντων, ό,τι ποικιλία έχει στην εκάστοτε περιοχή. Καλημέρα σας, ναι. Άντερε Κωστή. Άντερε Κωστάκι. Έλα, αγοράκι μου, για πες. Καλημέρα καταρχήν. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, είπες κάτι για τον Μελισσανίδη. Δεν έχει πάρει κανένας χαμπάρι και αυτή τη στιγμή δεν ξοδεύει λεφτά ο Μελισσανίδης. Βέβαια δεν ξοδεύει. Πούλησε για το Βράνιες, θα δώσει από αυτά που πήρε. Όχι, έχει αυτή την κάρτα που μας δίνει πόντο και είναι εξαργύρωση πόντων τώρα. Η εξαργύρωση πόντων. Από αυτή να έχει την κάρτα, ναι. Και τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάνει τις αγορές τα προηγούμενα χρόνια. Τις δαπανηρές αγορές είχε κάνει ο άνθρωπος, που καταξοδεύτηκε. Βεβαίως. Και τώρα, ναι, για να καταξοδεύσουμε, έχουμε να βρούμε. Miles and bonus. Απλά μόνο να σε διορθώσω σε κάτι θα μου επιτρέψεις. Επειδή στη συγκεκριμένη ομάδα αλλάξαμε τα γράμματα τα συγκεκριμένα, δεν είναι πλέον κάρτα, είναι χάρτα. Έτσι. Όπου κάπα θα βάζεις χ. Άρα ξοδεύει από τη χάρτα ο Χίριος. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Να συζητήσουμε λογικά με αυτούς τους ανθρώπους, όταν εγώ ακούω σε εκπομπές και διάφορες που βιώνουν και σε άλλους σταθμούς να λένε ότι ο Μελισσανίδης λέει ξέρει τι κάνει, δεν είναι σαν το δικό σου να πηγαίνει να πετάει λεφτά και πάλι λέει θα πάρει το πρωτάθλημα λέει με λιγότερα λεφτά. Δηλαδή εντάξει, και εμείς προσπαθούσαμε να... Δηλαδή εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να παραδώσουμε τα όπλα, μυρολατρικά να δεχτούμε ότι αυτός ελέγχει όλο το παρασκήνιο επειδή έχει το Θωμά Μητρόπουλο και να καθίσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας, έτσι. Ναι, αυτός, ναι, ναι, ναι. Αυτό ζητούν αυτοί που το λένε. Γιατί αυτό ζητούν. Έτσι, να αποδομήσουν τον ΠΑΟΚ, να στεναχωρήσουν τον κόσμο, να τον βάλουν να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και να παραδώσουμε τα όπλα εμείς. Ξέρουμε πολύ καλά πώς το πήρε πέρσι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχει αντίσταση, όλοι αυτοί και κατά ανεξαρτήτου ομάδας, όταν υπάρχει το αντίπαλο δέος.
ότι θα αποδεχτεί λατρικά. Λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εκτός από αθλητικός, το α σημαίνει και κάτι άλλο στο ΠΑΟΚ στα τέσσερα γράμματα, όπως έχουμε πει. Έτσι. Περηφάνεια, όνειρο. Τι σημαίνει το α? Αντίσταση, φίλε. Και κατάκτηση. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε με τέτοιες λογικές, σε εισαγωγικά λογικές, όπως εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Ούτε σημαίνει ότι θα πάμε ανοχήρωτοι, αγαθιάριδες, απονήρευτοι, σαν να κατεβήκαμε τώρα από το βουνό. Έτσι. Όχι, τα παθήματα τα περσινά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διδακτικά. Το ποιοι πρέπει να είναι οι φίλοι μας και ποιοι όχι. Κωστή, νομοτελειακά δηλαδή, το πρωτάθλημα θα το πάρει η ομάδα. Εγώ το παροδιάζω πάρα από την περίπτωση του Κυπέλλου, τότε με τον παπά που σε κόψανε τον δρόμο με τον οποιοδήποτε τρόπο και απλά καθυστερήσει μια χρονιά να πάρει στο κύπελο και το πήρε την επόμενη αλλά και την μεθεπόμενη. Έτσι θα γίνει και με το πρωτάθλημα. Θα γίνει και με το πρωτάθλημα. Έτσι και με τους ομίλους. Το Σεντόνι. Δεν μπορούν να διακόψουν. Δεν γίνεται. Ενός ορμητικού. Δεν γίνεται, όπως το λες. Το ορμητικό ποτάμι αυτή τη στιγμή. Να καθυστερήσεις μπορείς, να ανακόψεις μόνιμα και εσαΐ, δεν μπορείς. Όσο εμείς έχουμε, η Βάσα Βίδη στο τιμόνι, όσο είμαστε εμείς μεταξύ μας, μια γροθιά ενωμένη, συσπηρωμένη, με τις διαφωνίες μας, διότι προβατοποίηση σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει υπάρξει ποτέ, με τις διαφωνίες τις έντονες, ναι. Αλλά όσο εμείς είμαστε ενωμένοι, συσπηρωμένοι, πιστεύουμε, έχουμε αυτό το κλίμα, αυτή τη θετική άβρα, αυτή την πίστη για την ομάδα, δεν φοβάμαι κανέναν στον πλανήτη, φίλε. Και δεν είναι σχήμα λόγος, το λέω πραγματικά. Όσο έτσι είναι. Και φυσικά, σιγά σιγά θα πρέπει ο κόσμος όλο και περισσότερο να διακρίνει λεγόμενους καλοθέτους, να διασπάσουν την οξυχία του λαού. Τους έχουν καταλάβει, φίλε. Η περσινή χρονιά. Έχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Στην περσινή χρονιά, που κάποια στιγμή αυτούς που τόσο καιρό τους πληρώνανε, τους ζητήσανε υπηρεσίες, τόσο καιρό σε πληρώνανε. Τώρα κάνε αυτό. Εις βάρος του ΠΑΟΚ, εις βάρος του Σαββίδη, πέσαν μάσκες, αδερφέ. Ξεκάθαρα. Πέσανε. Ναι, έχουμε πέσει εδώ και καιρό. Απλά εντάξει, είναι εξαιρετικό. Μα πέρσι ήταν το ολικό ξεβράκωμα. Άστο. Δεν το συζητάς. Έγινε, αδερφούλη! Φιλιά! Την καλημέρα, μου, καλά. Μου και στις 4 σκληρώσεις. Βέβαια, και στις 4. Θα κάνω παιδιά όλες τις σκληρώσεις. Μια το σημερινό δώρο δεν υπάρχει. Φιλιά! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καταρχήν είσαι επίορκος. Καταρχήν είσαι, τι είπες? Επίορκος. Επίορκος. Εχθές σε πιάνω και σου λέω κάνε κάτι με τις γραμμές. Ποιος σου είχα την Νικολάου να σε παίρνουμε μια ώρα τηλέφωνο να μην σε πιάνουμε. Σωστά. Πασαλίβομαι με λάδια και ξεφεύγω για να μην μπορεί να με πιάσει κανένας. Καλά, είναι ντροπή αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι έχει πιάσει το χέρι μου να πληκτρολογώ και να παίρνω. Αγοράκι μου. Τι κάνεις? Καλά. Στη γειτονιά μου ήρθες εκεί. Κειμένης, Τούμπα. Με έχουν κάνει σογάμπρο. Αυτά που κορόιδευα έπαθα. Μια χαρά, φίλε. Ερωτικός μετανάστης. Την πιο ωραία περιοχή. Άσε, φλαράκο. Καλαμαριώτες είμαστε τώρα. Εντάξει, δεν κάναμε κι αμάν γιατί. Εντάξει τώρα. Ανατολικά είσαι. Δεν σου πες η Μούρη που ήρθε στην Τούμπα. Μια χαρά είναι και η Τούμπα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άκου, επειδή είμαι εγώ, είμαι άμπαλος τελείως. Ναι. Πήρα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραία. Περισσότεροι αυτό κάνουμε. Γιατί δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τι νομίζεις εσύ, ότι είναι όλοι γνώστες, δεν κατάλαβα. Εγώ πάντως δεν έχω ιδέα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όμως θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Δεν νομίζω ότι έχουμε αργήσει λίγο στον προγραμματισμό. Βέβαια η ομάδα το 80% ας πούμε, ο κορμός είναι σταθερός, έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό. Αν είχες ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, που μάλλον δεν έχεις ακούσει, αυτό είπα, ότι ενώ ο κορμός. Και το σημαντικό είναι ότι παραμένουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όπλο για του χρόνου. Η ομοιογένεια, οι αυτοματισμοί, το ότι γνωρίζονται μεταξύ τους οι παίκτες, το ότι ξέρει ο προπονητής τα χούγια των παίκτων, το ότι ξέρουν οι παίκτες τα χούγια του προπονητή, όλο αυτό είναι τεράστιο όπλο. Αυτό δεν αγοράζεται, αδερφέ. Χτίστηκε πέρσι με πολύ αίμα και υδρότα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το μεγάλο όπλο, καθυστερήσαμε, αυτό είχα πει τις προηγούμενες μέρες. Χωρίς να σημαίνει ότι ήρθε η καταστροφή, ας πούμε, ότι είναι 30 ναι, αυτό. Ναι, αυτό θα σου λέγα. Είναι λίγο τακτική του μυρωδιά. Αλλά αφού πας για να χτυπήσεις τους ομίλους που σε ενδιαφέρει και σε καίει και τα λοιπά, δεν έπρεπε όλοι οι παίκτες να έχουν κλείσει? Έπρεπε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ρευστότητα υπάρχει. Δεν είναι τώρα το θέμα. Αυτό δεν είναι θέμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Που σημαίνει ότι μάλλον κάτι λάθος γίνεται σε χειρισμούς. Γίνεται γιατί έχουμε πάλι καθυστέρηση και πάλι θα μας βγει η ψυχή. Είπαμε φέτος με τα γραφικά. Δεν είμαστε στα επίπεδα άλλων χρόνων, έτσι, δεν είναι 30 Αυγούστου. Όχι, καμία. Επειδή όμως υπάρχει. Βάζει λεφτά, τι να όχι, μόνο οικονομικά. Εννοώ και χρονικά.
Δεν είμαστε στην 30 Αυγούστου. Αυτό όμως, μετά οφείλεται στο ότι έχει τον κορμό. Α, οφείλεται στο. Δεν το συζητάω. Αν έπρεπε να κάνουμε 10 μεταγραφές, θα ήμασταν σε δεινή θέση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει σε ένα μήνα το μάτς, λιγότερο από ένα μήνα, το μάτς που θα κρίνει πάρα πολλά για τη χρονιά που έρχεται, έτσι. Αυτό. Εντάξει, βιώσιμο είναι το παιχνίδι έτσι. Δηλαδή μπορεί να το χτυπήσει και έτσι. Και με την περσινή ομάδα που έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μα μία αλλαγή είναι, αδερφέ. Να σου πω κάτι. Επιστρέφοντας ο Πρίγιοβιτς που κάνει μόνο 8 μέρες άδειο το παλικάρι προς τιμήν του, για ακόμα μία φορά τον εκτιμήσαμε ακόμα περισσότερο. Δεν του λέει κανένα τίποτα να λέει παιδί. Μάγκες, ξεκουραστήκατε εσείς, ωραία. Μάγκες. Εγώ παιδιά θέλω 15 μέρες να πάρω την ωραία γυναίκα μου και να πάω να αλλιάζω τα μπίπι μου. 15 μέρες. Αυτό που είπε ένα παλικάρι πριν, πολύ σημαντικό, ότι έρχεται πάρω το καπνισμένος. Θα είναι μες στα νεύρα. Πάρα πολύ. Πώς το είπε, Χαρμάνης. Ναι, είναι Χαρμάνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Του πλήγωσε τον εγωισμό. Ο προπονητής της Σερβίας του πλήγωσε τον εγωισμό. Ένα τέτοιο λιοντάρι πληγωμένο θέλω, φίλε, στην ομάδα. Να μπει και να τους επαστελώσει. Αυτός ο Σουηδός είναι τόσο καλός παίχτης. Είναι τόσο καλός παίχτης. Και πιο καλός από ό,τι έχω πει. Επειδή εγώ είμαι πάντα μετριοπαθής. Κύλος μαύρος δηλαδή. Άστο, άστο φίλε. Άστο. Άλλο επίπεδο. Μακάρες. Άλλο μακάρες, επίπεδο. Μακάρες. Γι' αυτό δικαιολογούμε μακάρες κάπως το ότι εκεί, ειδικά εγώ για τον Μπούκι δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Έτσι. Μακάρες, εδώ όμως... απλά να κάνουμε καλές μεταγραφές γιατί βλέπω και η ΑΕΚ ότι ενισχύεται. Έλα, η πρωταθλήτρια, να μην έχουμε τώρα τα ίδια τα πρωταθλήτρια. Να μην μας κερδίσουν πάλι, μας πατήσουν. Ποια πρωταθλήτρια και ποια ενισχύεται. Σε παρακαλώ. Άντε να αγαπώ να χάνομαι. Με δανεικό στόπερ τον οικονό μου από την Ιταλία. Λοιπόν. Σε ό,τι μας ακούνε. Άντε. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κάνε μια επικοινωνία με Χόρστ. Να βγάλουμε, αν δεν σηκώνει και κοιμάται ο άνθρωπος, θα βγει μετά. Πάμε μαρε τον ακροατή. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Συγγνώμη λίγο, 7 η ώρα είναι το φιλικό. Εννοείται Nova Sports και εννοείται Λίμπερο περιγραφή. Κανονικά το φιλικό με την Άντελεχτ που θα δούμε και το Χατσερίδη σήμερα, θα δούμε και τον Ενρίκε που μπαίνει γιατί δεν έπαιξε την προηγούμενη φορά, ο τρελός με το 11. Έλα, καλημέρα αδερφέ! Καλημέρα Κωστή. Τι γίνεται? Καλά, Νίκος Ηρακλής, 22 μέρες, έτσι το πουλέ μου και η θυσία το έπε. Βασιλεία 1-0 και έβγαλε γκολ σε φιλικό, θυμάσαι τι πάνε. Σωστά. Λοιπόν, θα ξαναταπούμε. Βάλε και στην κλήρωση 971, Νίκος. Τέλεια. Φανταστικό δώρο έχω σήμερα. Ωραία. Ναι. Αλλά εγώ θα πάω όλα μαζί γιατί το 1-0 με η θυσία μίλησε, θα χτυπάνε οι άλλοι τηλέφωνα και θα λένε να μην ξανά. Θα σε κάνω, έθετο θα σε κάνω. Το κληρονομικό χάρισμα, ο Ηρακλάκιας με το κληρονομικό χάρισμα. Ακριβώς, να είστε καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Γεια σου αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Σε λίγο θα κάνουμε την επικοινωνία μας. Πιθανόν ξενυχτήσανε χθες ή τα πουλάκια μου. Και δεν σηκώνουν. Εντάξει, και αν δεν βγει τώρα, σε παρακαλώ, πες λίγο αν μπορείς τα ζευγάρια για τους 16. Τα είπα και νωρίτερα, θα τα πω και μπαμπαμ μία στο γρήγορο. Είναι Γαλλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Θες λίγο Σωτήρη να πούμε. Ποιο βλέπουμε από τους δύο, μπαμπαμ. Αυτό είναι ένα 0. Γαλλία, Αργεντινή. Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Δύσκολο, φίλε. Να πω εγώ ένα προγνωστικό εδώ, ότι αυτό το μάτς θα πάει στα πέναλτι. Ουρουγουάη, Πορτογαλία, θα έχουμε παράταση, 0-0 παράταση, 1-1 και στα πέναλτι. Και χάνει το πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλε, και περνάει ο Ουρουγουάη. Έχουμε Ισπανία, Ρωσία, Ισπανία λογικά, δεν αυτοκτονήσει. Λοιπόν, έχουμε Κροατία, Δανία, Κροατία που έχει παίξει και ωραία μπάλα μέχρι τώρα, αυτή και οι Βέλγοι. Πάμε ακροατή, ναι. Καλημέρα σας! Καλημέρα ρε Ζουμουσού, τι έγινε. Καλό στο παιδί ρε. Πού είσαι αγόρι. Ο Ζουμουσού δεν είναι Γάλλος παίκτης όπως έλεγα κατά το Ζηρού. Ναι, από εκεί ακριβώς. Ζουμπιέρ Ζουμουσού. Άσε από Γαλλία καήκαμε. Κάτι ο Λεβέκ, κάτι ο Μουλέν. Να σου πω, ξέρεις ποιος είναι, κατάλαβες. Αυτός ένα 0 μήπως. Ο άλλος το 2-0 είναι. Ο άλλος 2-0. Από Κατερίνη, δε. Καλώς τον Κατερίνη. Με τα ούζα. Έλα ρε Κατερίνη, με τα ούζα. Πρόσεχε τις καταλήξεις εκεί. Άμα πάρτε τα ούζα, πρόσεχε μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Ναι, αλλά ξέρεις εδώ ότι μένω Γλυφάδα. Γλυφάδα, κέρδισε από Καβάλα. Μόνιμα. Όχι, μόνιμα Γλυφάδα μένω. Γλυφάδα, ψήλε, σαν τη Γλυφάδα δεν έχει. Αραγωνιά, σιγά το εκεί και είμαι μόνιμος. Μάλιστα. Ωραία η Γλυφάδα, φίλε, εξαιρετική. Για πες. Να σου πω, κανένα σύνδεσμο εδώ έχουμε του ΠΑΟΚ που ένα Αθήνα για να. Εννοείται, φίλε. Να βλέπω. Στον κεντρικό, θα πας στην Ομόνια, στον κεντρικό, τα παιδιά θα σε καλοδεχτούν με αγάπη και με πολλή ιστορική. Στην Ομόνια, βεβαίως. Κάνα τηλέφωνο έχουμε. Θα.
Τώρα στον αέρα δεν έχω, θα στο πω σε λίγο. Θα αφήσω μέσα στο τηλέφωνο μου. Με Facebook παίζει καθόλου, έχει καθόλου επαφή με διαδίκτυο. Ή όχι ιδιαίτερα. Με ίντερνετ. Ναι. Ναι, βέβαια. Μπες εκεί, πάτα στο Google σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Αθήνας, κεντρικός, Αθηνών. Α, ωραία, ωραία. Και θα σου βγάλει όλα τα στοιχεία για να επικοινωνήσεις. Έγινε αγόρνα μου κλειδιά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πολύ δυνατός και πολύ ενεργός σύνδεσμος, τα παιδιά στην Αθήνα ταξιδεύουν, δεν πάνε μόνο γύρω-γύρω στην περιοχή, όπου υπάρχει ΠΑΟΚ. Όπως και τα παιδιά στο εξωτερικό που πραγματικά ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ. Ήδη χθες κατακλείστηκε το ίντερνετ γιατί άνοιξε η πύλη, ας το πούμε έτσι, για τα διαδικτυακά εισιτήρια μέσω ίντερνετ και τη Δευτέρα ανοίγουν τα εκδοτήρια, όχι τα εκδοτήρια κάτω, πάνω ξέρετε το τραπεζάκι, εκεί στην συγκεκριμένη διαδικασία για να πάρε τα διαρκείας. Δουλειά μου δεν είναι να κάνω τον τελάλ για τα διαρκείας, ούτε χρειάζεται ο παδός του ΠΑΟΚ τον τσατσαρό ή τον κάθε τσατσαρό πίσω από το μικρόφωνο για να του πει πάρε, πήγαινε, κάνε. Έτσι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας ξέρει πόσο αγαπά αυτή την ομάδα, ο καθένας ξέρει τι του προσφέρει, τι συγκινήσεις, τι εντάσεις, πόσο πολύ την έχει την ομάδα αυτή μέσα στην καθημερινότητά του, πόσο πολύ του επηρεάζει την καθημερινότητα, τη ζωή του, το χαμόγελό του, τον ύπνο του, πόσο πολύ θέλει αυτό το πράγμα να το μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά του και δεν χρειάζεται κανέναν τσατσαρό πίσω από το μικρόφωνο για να του πει πήγαινε και πάρε εισιτήριο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και σαφές αυτό. Ένα πράγμα μόνο να πούμε. Η ομάδα πέρσι μας έδωσε τρομερές χαρές. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσει ο κόσμος. Και ο τρόπος είναι αυτός. Για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη για αυτό που μας έδωσαν τα παιδιά πέρσι, γιατί ήταν double αυτό πέρσι, και να είμαστε εκεί δίπλα. Να στηρίξουμε. Εννοείται ότι αυτός που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει δεν είναι λιγότερο ΠΑΟΚ από κάποιον άλλον που θα πάει. Έτσι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Πάμε στο Χόρστ. Ακόμα ένας ακροατής. Άστο, άρα δεν θα βγάλουμε σταύρο σήμερα. Στην επόμενη. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Με κατάλαβες! Τι, για μίλα λίγο ακόμα. Μια χαρά! Το είδαμε, το άκουσα μάλλον. Χαμήλωσε, είδαμε... σε παρακαλώ λίγο το... το... Σε ακούσω. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο σου γιατί μικροφωνίζουμε. Μικροφωνίζουμε. Α. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να με ακούς από το τηλέφωνο. Α. Αν μπορείς. Χαμήλωσε το, κλείστο το ραδιόφωνο, κλείστο. Ναι, τώρα. Κλείστο για να μην μικροφωνήσουμε. Ναι. Το κλείσες. Ναι, ναι. Τέλεια. Τώρα σ' ακούμε πεντακάθαρα. Σ' ακούμε, φιλενάδα, έλα, πάμε. Για πες. Ζου, ζου. Έτσι, μπράβο. Πώς θα πάμε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε, δίνουμε τον καθημερινό μας αγώνα. Ναι, είπα να πάρω, να μην πάρω. Γιατί να μην πάρεις, ορίστε, πήρες. Κατάλαβες ποια είμαι. Δεν κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Όχι, για προβάλλον. Του Δήμου η μαμά. Για Αθηνά. Του Δήμου, α, καλός το κορίτσι. Καλός το κορίτσι, του Δήμου Θεσσαλονίκης, όχι. Ναι, αυτό είναι Ευαγγελισμό. Μπράβο, είσαι καλά. Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Όλα καλά. Τέλεια. Ναι, όλα καλά. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Το λαμπρό, ναι. Λαμπρό αυτό αγόρι. Και να σε πάρει. Ναι, και το, ξέρω. Έτσι. Το ξέρω. Έτσι, τι θα έλεγα. Ναι. Πάντως πάμε καλά με τον ΠΑΟΚ. Καλά πάμε. Θα κάνουμε μια-δυο κινήσεις. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Το τηλέφωνο το ξέρεις. Το ξέρω το τηλέφωνο βεβαίως. Για κανένα δωράκι. Καναδωράκι, τι, σήμερα κληρώνουμε καταπληκτικά πράγματα. Θα κάνω κληρώ στο τέλος. Τα πάντα. Δεν υπάρχουν, τα σημερινά δώρα δεν υπάρχουν. Αυτό σου λέω μόνο. Καταπληκτικά πράγματα. Θα τα κληρώσω τώρα στο τέλος. Εντάξει. Ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, γεια σου. Πολλά φιλάκια. Φιλιά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Αυτά. Έλα, θα μου πεις νούμερα. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά που λέτε. Να, το μηδέν, φίλε. Κανονικά. Αυτοί στο μπάσκετ φοράνε το μηδέν στην πλάτη, φίλε. Πόσο προχώ. Ε? Οι άλλοι φοράνε το ένα. Φορούσε ο Παντελής καφές το ένα, φίλε. Ρε Παντελή, του λέω, γιατί φοράς το ένα. Εντάξει. Λέει έτσι. Να με πρώτος. Στην Εθνική Αργεντινής, ο Οσβάλτο Αρντίλες
είχε φορέσει το ένα, γιατί το 1978 σκοτωθήκανε μεταξύ τους, ποιος θα πάρει το 10, ποιος θα πάρει το 9, το 8. Τρελάθηκε λοιπόν ο προπονητής και λέει ο Μπιλάρδο, νομίζω, λέει τέλος, με αλφαβητική σειρά κουφάλες. Και πήρε ο Αρντίλες το 1 και φορούσε, νομίζω, ο Φιλιόλ που ήταν το τέρμα, φορούσε το 7, το 8 στην εστία. Άκουρα δεις τώρα. Για πρώτη φορά φορέθηκε από παίχτη που έπαιζε μέσα το νούμερο 1. Με αλφαβητική σειρά. Ωραία. Είναι σαν αυτό στον Αρκά που ακούγεται από τα μεγάφωνα. Επί τη ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων θα μοιραστούν δώρα στους κρατούμενους. Επειδή οι κρατούμενοι είναι πολλά και τα δώρα λίγα, θα ακολουθηθεί αυστηρός αλφαβητική σειρά. Ακούγεται το βάθος. Τα έχω χεσμένα τα δώρα σας. Σκασμός ωραιόπουλε. Δεν είχε καμιά ελπίδα. Ωραιόπουλος, τα έχω γεσμένα, λέει, τα δώρα σας. Λοιπόν, πουλάκια μου, έλεγα για τα διαρκείας. Εκεί είναι ο ρόλος του κόσμου. Η δύναμή σου είναι οι χιλιάδες οπαδοί σου. Οι χιλιάδες οπαδοί σου. Έτσι θα δείξουμε πόσο πολύ ευγνωμονούμε τα παιδιά, τον προπονητή, τους πάντες. Τον πρόεδρο που ματώνει, την οικογένειά του. Εύκολη την έχουμε την κακή κουβέντα. Εύκολη. Αλλά όπως βλέπετε ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ. Εμείς ούτε λιβανίζουμε κανέναν, ούτε δουλειά περιμένουμε από κανέναν. Εκεί που βλέπουμε το καλό το λέμε. Εκεί που βλέπουμε το στραβό πάλι θα το λέμε. Και αστραβώνουν κάποιοι που πρέπει ντε και καλά να επιλέξουμε στρατόπεδο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν το κάναμε 19 χρόνια, δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν και τίποτα. Και ας ενοχλεί, δεν πειράζει. Γι' αυτό μας αγαπάνε αυτοί που μας ακούνε τόσα χρόνια. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Καμιά γραμμή, καμιά τεθλασμένη. Λέω λοιπόν, ο δικός μας ρόλος, βάζω, μιλάω πρώτο πληθυντικό, ο δικός μας ρόλος είναι να είμαστε εκεί. Να επιβραβεύσουμε τους ήδη υπάρχοντες για αυτό που έκαναν πέρσι, γιατί στη συντηρητική πλειοψηφία είναι ίδιοι. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οι ίδιοι. Αυτοί που φέραν τον double, αυτοί που μάγεψαν πέρσι, που διέλυσαν, που διέσυραν την ΑΕΚ στον τελικό, που έδωσαν αποστομωτική απάντηση. Αυτοί που μας ανέβασαν στα ουράνια, που μας έβγαλαν στο Λευκό Πύργο. Αυτοί που έδωσαν αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που μας κλέψαν πέρσι, έτσι τελικά, νταβατζιλίκι με μείον 9 βαθμούς. Σε αυτούς που μας τιμώρησαν με 10 αγωνιστικές και κλεισμένο το διρόν, σε αυτούς έδωσαν απάντηση. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να δουν φέτος γεμάτη την τούμπα σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα. Ίσως δε να είναι και η τελευταία χρονιά που θα υπάρχει η τούμπα με τη συγκεκριμένη, την τωρινή της μορφή. Ας είναι ένας φόρος τιμής και σε αυτούς που ακόμα είναι εδώ και άσπρισαν τα μαλλιά τους, αλλά και σε αυτούς που έφυγαν και δεν πρόλαβαν να δουν τη νέα τούμπα. Ας είμαστε εκεί όλοι. Αυτό. Ο καθένας πράττει βέβαια όπως θέλει και όπως αγαπά. Εμείς αυτό έχουμε να σας πούμε. Σας φιλούμε γλυκά στη Μούρη. Να υπενθυμίσω ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά πράγματα απέναντι του Μασούτη, 705-750 τη Λιβεριά. Είναι η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Tenda 35 χρόνια, 430-011. Είναι τα Αρτοσαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα και ψωμιά και παγωτά και τα πάντα όλα. Είναι το visualstore.gr. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για γκατζετάκια, για διάβροχα Bluetooth, Mac audio προϊόντα για το σκάφος, για το αυτοκίνητο, party speakers για το σπίτι, υπέροχα πράγματα. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Genethrix. Ζητήστε το στα φαρμακεία. Genethrix Plus της Καλόε για την τριχόπτωση. Τηλεφωνήστε και στο 23 12 200 500. Ενημερωθείτε. Πραγματικά θα σώσετε τα μαλλιά σας. Προϊόν φυσικό και φυτικό. Έχει προβλέψει για όλα η φύση. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται Μάριε, μόνος σου είσαι. Είστε. Μόνος σου είσαι σήμερα. Είμαι Χρυσάντο. Τι. Μου είπε τώρα ότι ο Γκαρσία είναι. Στην μπλουζά. Τώρα το γνώρισες. Νόμιζα που είναι εδώ στη Μούρη. Ο Τσεγεβάρα. Σε εμάς το εντάξει. Σήμερα επειδή είναι Πέτρου και Παύλου έβαλα να τον τιμήσω, φίλε. Έρχεται Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Τέλεια. Και προσκλήσεις για Dead Kennedy. Όχι ρε φίλε, πέθανε ο Kennedy. Πες ένα τραγούδι. Όχι, του Dead Kennedy. Όχι, ας το πω φίλε. Σε ποια πόλη σκοτώθηκε. Σε αυτή που έμελε να είναι η τελευταία του φίλε. Σε ποια πόλη. Σε μια πόλη στενοχωρημένη που έχασε το μεγάλο ηγέτη της.
σε μια πόλη που έκλαψε ο κόσμος. Γι' αυτό το σκότωσα. Καλά, ρε φίλε, και εσύ με κάμπριο βγαίνεις βόλτα. Όλοι οι αντικείμενοι εκεί ήταν. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν θα γινόταν αεροδρόμιο. Τι χρώμα τα γεράκι φορούσε η Τζάκη. Δεν ξέρω, ήταν ασπρόμαυρη η οθόνη μου. Πάμε άλλη. Φίλε, είσαι ετοιμόλογος. Έχεις το βασικό προσώπημα. Προσπαθώ. Είσαι ετοιμόλογος. Να σου πω κάτι, αν δεν το σκότωνα, θα γινόταν αεροδρόμιο JFK. Όχι. Άρα, ρε φίλε, να η αστυνοφημία σου. Άλλος ένας ηγέτης που πέρασε και τι έγινε. Και εσύ πας με κάμπριο. Πού πας με κάμπριο, ρε φίλε. Ε! Στον Dallas. Μια στιγμή λίγο. Όχι, φίλε, δεν με ξεφτύλιζε. Τον Dallas, φίλε, ήταν serial. Αν ήθελα να πω, έλεγα και εγώ και γιατί ήταν νιάτα. Έλεγα και. Τόλμη και εγώ αιτία. Τι Dallas. Ε! Σαν τα Μπάρμπαρα, φίλε. Εκεί στην γειτονιά. Αγία Βαρβάρα, δίπλα στην Τούμπα. Βεβαίως. Σας φιλώ γλυκά. Έρχεται ο Μάριος και το επιτελείο. Και μπαλέτα θα έχουμε σήμερα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.